Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω να είστε άνετα, το περιβάλλον είναι φωτεινό, όμορφο και κυρίως πλημμυρισμένο από ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε και είναι φίλοι μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ταπεινή όμορφη εκδήλωσή μας. Θα σας πω εγώ δύο λόγια για το πρόγραμμα που έχουμε σκεφτεί και που θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αφού ευχηθώ σε όλους μας καλή και ευλογημένη χρονιά, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρουσία σας εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας και είναι και ένας λόγος που κάνουμε τις εκδηλώσεις για να αφήσουμε όλες τις μέρες της καθημερινότητας και να μαζευτούμε και να πούμε μια θερμή καλησπέρα, ένα θερμό αγκαλισμό και τις ευχές μας πια από κοντά, εκτός από το ίντερνετ, το Facebook και το τηλέφωνο. Η προσωπική επαφή λοιπόν σπανίζει και είναι μια ευκαιρία να πούμε σήμερα από κοντά αυτό το θερμό χαιρετισμό. Καλή και ευλογημένη λοιπόν χρονιά εκ μέρους του Πατρός Μαξίμου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα με όμορφη διάθεση και αγάπη. Να σας πω λίγο την εξέλιξη του προγράμματός μας. Θα ξεκινήσουμε όπως και πέρυσι με την κυρία Κοτσίρη Μαρία, η οποία είναι καταπληκτική μουσικός και ερμηνευτής. Με το παραδοσιακό ούτι θα μας τραγουδήσει παραδοσιακά τραγούδια για κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Και της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων και των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πολύ σημαντική ομιλία του Πατρός Μαξίμου, που όπως πάντα είναι επίκαιρη, και έχουμε και το ωραίο όμορφο νέο να σας αναγγείλουμε ότι κυκλοφορεί το νέο μας βιβλίο από σήμερα, το οποίο διαπραγματεύεται ένα πολύ καυτό θέμα που απασχολεί και έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης διαστρέβλωσης, πλάνης, έχουν μπερδευτεί πολλοί χριστιανοί στο θέμα αυτό. Και σε μια προσπάθεια ο πατέρας Μάξιμος και οι συνεργάτες του να διευκολύνουν τον κόσμο, να αποσαφηνίσει αυτό το μέγα θέμα που έχει σχέση με Αγία Σοφιά, σας το λέω επιγραμματικά το τίτλο, με πόλη, Αγία Σοφιά και το λεγόμενο ζήτημα της αναλαμπής της Ορθοδοξίας. Ένα θέμα λοιπόν που έχουν βγει τόσα πολλά σενάρια μέσα εισαγωγικά και έχουν μπερδέψει τον κόσμο και πιστεύω ταπεινά ότι αυτό το βιβλίο που θα το δείτε στην έκθεση και το έχουμε για πρώτη φορά σήμερα θα συμβάλλει, πιστεύω, θα βοηθήσει στο να βγάλει κανείς ένα σωστό συμπέρασμα και ορθόδοξο συμπέρασμα πάνω σε αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, επειδή τα χρόνια περνάνε γρήγορα και εμείς κλείσαμε τώρα 18 χρόνια λειτουργίας με τη βοήθεια του Θεού και, και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε επίσημα πριν από 18 χρόνια. Και έτσι λοιπόν με ευκαιρία αυτή και έχοντας περίσσευμα αγάπης και χαράς μέσα μας να ευχαριστήσουμε αγαπητούς φίλους και μέλη μας. Καλωσορίζουμε και τον πατέρα Νεκτάριο Μολατσιώτη που μόλις έφτασε με την εκλεκτή συνοδεία του. Ήρθε να μας τιμήσει με την παρουσία του και να χαρούμε και να ευλογήσει και την σύναξή μας. Καλώς ήρθατε πατέρα Νεκτάριο και αγαπητοί αδελφοί. Την ευχή σας, Πάτρε. Θα προβούμε όπως και να συνεχίσω το πρόγραμμα, όπως άρχισα να σας το εξηγώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στη βράβευση κάποιων ανθρώπων που είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε με την βοήθειά τους παντιοτρόπως, συνέβαλαν αποφασιστικά στο να υπάρχει αυτό το έργο, στο να εξελιχθεί αυτό το έργο, στο να βοηθήσουμε τον πατέρα Μάξιμο, όλος αυτός ο σύνδεσμος, να φέρει εις πέρας αυτό το έργο μέχρι στιγμής και για όσο ακόμη καιρό θέλει και ευλογεί ο Θεός. Αυτά ο Θεός τα κανονίζει. Έτσι λοιπόν, με ευκαιρία αυτή, ένα δημόσιο ευχαριστώ θέλουμε να εκφράσουμε σε κάποιους ανθρώπους που βέβαια δεν βρίσκονται όλοι εκ των πραγμάτων εδώ, λόγω γεωγραφικής αποστάσεως, λόγω του ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν βρίσκονται και στη ζωή, έτσι, γιατί είναι μια πορεία σχεδόν 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν, θα δώσουμε συμβολικά κάποια σε όσους ανθρώπους που παρευρίσκονται εδώ και τους άλλους θα τους δώσουμε προσωπικά στον καθένα. Να μην σας κουράσω όμως περισσότερο, θα πούμε και στη συνέχεια λεπτομέρειες για το πρόγραμμά μας και πάλι καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε και ξεκινάμε με την κυρία Κοτσίρη Μαρία. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Παναρχός Θεός
αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητέ πατέρα Βάξινε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση την οποία μας κάνατε σήμερα εδώ στην αγάπη σας και ήρθαμε να σας τιμήσουμε με την παρουσία μας και όλους τους εκλεκτούς εδώ συνεργάτες σας και φίλους, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε και το καινούργιο σας βιβλίο, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε πριν 2 ημέρες, ένα όμορφο βιβλίο, είναι αυτό το οποίο κρατώ, «Η πόλη της Αγίας Σοφιάς», «Η πόλη Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Ένα βιβλίο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι σήμερα ζούμε σε ημέρες που είναι πονηρές. Είναι οι ημέρες κατά τις οποίες ζούμε τα έσχατα χρόνια. Τα έσχατα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας. Ταυτόχρονα όμως, μιλούν κάποιοι Άγιοι ότι δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Ότι δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Και δεν θα έρθει διότι η Ορθοδοξία η οποία έχει πάρει τον κατήφορο και η Εκκλησία μαζί και ο Χριστιανισμός θα έχουν μία αναλαμπή. Δηλαδή εκεί που πάμε προς τα κάτω ξαφνικά δεν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, αλλά θα πάρουμε μία παράτα χρόνου. Άλλοι μιλούν για 30, άλλοι για 33, άλλοι για 500, άλλοι για 1000 χρόνια. Και μετά θα ξαναχαλάσει ο κόσμος, θα διαφθαρεί ξανά ο κόσμος και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του κόσμου. Αλήθεια. Πού κρύβεται αυτή η αλήθεια? Σε ποιο σημείο υπάρχει η αλήθεια? Ζούμε τα έσχατα ή ζούμε τα χρόνια και τους καιρούς όπου θα εφαρμοστεί αυτό που λέει το ποίημα «Σώπασε κυραδέσποινα και μην πολυδακρίζεις, γιατί πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι» ή θα πάρουμε πάλι την πόλη και οι Έλληνες θα ξαπλώσουν πάλι την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και θα γίνουν όλοι χριστιανοί από την Κίνα μέχρι την Αυστραλία, μέχρι την Αμερική, μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες, μέχρι την Αφρική και θα γίνουν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι και θα βασιλεύσει ο Χριστός για 1000 χρόνια ή για 33 όπως λένε άλλοι. Πού είναι η αλήθεια? Πού είναι το ψέμα? Τι ισχύει? Τι δεν ισχύει? Αυτό το θέμα λοιπόν εξετάζει στο βιβλίο που σας παρουσιάζω «Η πόλη, η Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Πού είναι η αλήθεια? Είναι το βιβλίο που έγραψε αυτές τις ημέρες ο πατήρ Μάξιμος και μας το προσφέρει στην αγάπη όλων μας έναντι του μικρού ποσού των 10 ευρώ. Αξίζει να το πάρουμε, να το διαβάσουμε, αλλά και να το διαδώσουμε. Αλλά μια και έχουμε εδώ και τον πατέρα Μάξιμο, θα τον παρακαλέσω να πάρει τη θέση της αδελφής εκεί Εκατερίνης, ώστε να μας βάλει μέσα και μια ευχή παίρνοντας το βιβλίο αυτό, να μας γράψει μέσα στην πρώτη σελίδα και μια ευχή επί το νέο έτος, όπως ο Χριστός να ευλογεί την οικογένειά μας και τα λοιπά, τον καθέναν από εμάς. Να έχουμε και ένα αυτόγραφο ιδιόχειρο τον πατέρα Μάξιμο, αν πεθάνει, να το θυμόμαστε. Να έχουμε την ευχή. Λοιπόν, δέπετε, μη φοβόσαστε. Έχει δουλειά ακόμα να κάνει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αδελφοί μου, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Μάξιμο, ο οποίος συνεχίζει και γράφει πνευματικά βιβλία, τα οποία τονώνουν... Με προκάλεσες τώρα. Τώρα θα μου πει, θα πας εσύ πιο γρήγορα από μένα.
με προκάλεσε και θα το πω, ξέρετε, γιατί θέλει να πεθάνω, για να μείνει μόνος του, να μην φαίνομαι εγώ, να φαίνεται μόνο εκείνο, και αυτό. Λοιπόν. Έχει χώρο και για τους δύο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, να τώρα κατά τη διάρκεια που θα τραγουδάει εδώ τα όμορφα τραγούδια και τα κάναντα η Μαρία, μπορείτε όσοι θέλετε να έρχεστε, να παίρνετε το βιβλίο εδώ από την έκθεση, έχει και άλλα βιβλία, αλλά ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο σήμερα, να το προμηθευτούμε όλοι και μπορούμε να το κάνουμε και δώρο στους ιερείς μας, ώστε να μάθουν και αυτοί ποια είναι η αλήθεια γύρω από αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον πατέρα Μάξιμο και να του ευχηθούμε το βιβλίο να πάει καλά και να φέρει πνευματικά αποτελέσματα. Αμήν. Παίρνω το πρώτο. Σιγά σιγά να τελειώνουν πρώτα οι πρώτοι και μετά σιγά σιγά να δείτε και από πίσω όλοι, σιγά σιγά να πάρετε όσοι θέλετε, έτσι και να το προωθήσουμε, να βοηθήσουμε το βιβλίο να προωθηθεί. Επίσης, να πω στην αγάπη σας ότι στις 3 του μηνός, 3 του μηνός Φεβρουαρίου, στην Αγία Μαρίνα, θα έχουμε ομιλία, κάνω μία φορά το μήνα, στις 3 του μηνός. Και 24 Φεβρουαρίου κάνει το Ελκύς Βασιλόπιτα στο Τιτάνιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη? Ώρα, τι ώρα είναι το απόγευμα στο Τιτάνιο? 5 η ώρα. 5 η ώρα στο Τιτάνιο και 5 η ώρα στην Αγία Μαρίνα θα είναι η ομιλία. Εμείς βασιλόπιτα κόψαμε. Να καλέσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαρία για τα υπέροχα μουσικά μουσικές διαδρομές που μας χάρισε. Μας ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, τα κάλαντα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε... Ευχαριστούμε, Μαρία. Να καλέσουμε τον πατέρα Μάξιμο και να ξεκινήσει την ομιλία του. Επειδή και το πρόγραμμα όλο συνδέονται και κάποιοι έχουν υποχρεώσεις, οπότε θα συνεχίσουμε τώρα με την ομιλία του πατέρα Μάξιμου. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, πρωτίστως τους σεβαστούς πατέρες, τον πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη, τον πατέρα Ιωακήμ και τον πατέρα Κωνσταντίνο, και στη συνέχεια έναν έκαστο εξημό, σας αγκαλιάζω και σας ασπάζομαι με πολύ αγάπη και σεβασμό. Καλώς ήρθατε λοιπόν για μία ακόμη φορά στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που όπως διαβάσατε και στην πρόσκληση, με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του μεγάλου αυτού Αγίου, ιερομάρτυρος, προφήτου, διδάχου και εθνομάρτυρος, κατορθώσαμε και συμπληρώσαμε 18 ολόκληρα έτη
αγώνος, δραστηριοτήτων και όλων εκείνων των εκδηλώσεων που γνωρίζετε όσοι είστε κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια και τους αγώνες μας, ταπεινούς και μικρούς, ό,τι μπορούσαμε. Σήμερα φέτος και σήμερα θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για όλους μας και ιδιαίτερα για την ταπεινότητά μου για τους εξής λόγους. Πρώτον, ότι κλείσαμε, όπως προείπα, 18 χρόνια. Θα μου πείτε τι είναι τα 18. Δεν ξέρω για κάποιους από εσάς, αλλά για την ταπεινότητά μου είναι πολύ σημαντικά και σημαντικά, διότι το 18 είναι ο αριθμός του Κυρίου μας. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ιδιαίτερα, επειδή το όνομα του Χριστού μας που είναι Ιησούς, ξεκινάει με το Ιώτα και το Ήτα. Ιησούς, Ιώτα, Ήτα. Αυτά λοιπόν τα δύο γράμματα, εάν τα μετατρέψουμε σε αριθμούς, λένε οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, είναι το 18. Άρα λοιπόν τα δύο πρώτα γράμματα του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ξεκινάνε Ιώτα, Ήτα, είναι το νούμερο, ο αριθμός 18. Και έτσι συμβολίζεται κατά τους Αγίους Πατέρες, δηλαδή ο αριθμός 18 παραπέμπει, συμβολίζει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όπως επίσης γνωρίζετε, από το 2006 που εκδώσαμε το βιβλίο «Ο Αντίχριστος ήλθε» 1983-2013, είχαμε πει τότε και το λέμε βεβαίως και μέχρι και σήμερα ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε γύρω στο 1983 και θα εμφανιστεί, όπως είχαμε πει, μέσα στο 2012 με 2013. Και λέγαμε, γι' αυτό είχαμε βάλει και το εξώφυλλο, τον αριθμό 2013, γιατί το 2013 θα είναι το έτος που θα γίνει περισσότερο γνωστός και τρόπον τεινά θα αποκαλυφθεί στους περισσότερους, αλλά με την προϋπόθεση, έτσι, στους περισσότερους τους νουν έχοντες, όπως λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, που λέει «Τις γάρ έχουσι γνώση, ευχερός ητού του γινώσκεται έλευσης, του Αντιχρίστου. Τις δεν τον νουν έχουσιν εις πράγματα βιωτικά, ουχε ευχερών εις τούτο». Αυτοί λοιπόν που έχουν πνευματική γνώση και βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία, κοντά στον Θεό, κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ζουν πνευματική ζωή και είναι σε εγρήγορση και σε νύψη, αυτοί εύκολα θα αντιληφθούν τα σημεία των καιρών και των ερχομών του Αντιχρίστου. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, όχι οι αντίχριστοι, όχι οι αλλόδοξοι, οι αλλόθρησκοι, αυτοί που είναι μακριά από το Θεό και την Εκκλησία κλπ, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που είναι και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι τύπης χριστιανοί, είναι χλιαροί χριστιανοί, αυτοί δεν θα μπορούν να δουν, να αντιληφθούν εύκολα τον ερχομό του. Μην περιμένετε λοιπόν, γιατί νομίζουν πολλοί, οι περισσότεροι, ότι όταν λέμε ότι θα εμφανιστεί και θα τον δουν ή θα αποκαλυφθεί, νομίζουν θα βγει και θα πει «γεια σας, εγώ είμαι ο Αντίχριστος και ήρθα τώρα να σας σκλαβώσω και να σας κάνω, ξέρω εγώ, την να εφαρμόσω τη δικτατορία μου και να σας κυνηγήσω και να σας διώξω και να σας φυλακίσω και να σας βάλω τα διαπόδια σε ένα παπούτσι» κλπ. Κλπ. Αντιθέτως, θα έχει ένα πρόσωπο, σου έχουμε πει, πάρα πολύ όμορφο και ήρεμο και γαλήνιο, θα φανεί σαν με πράος, ειρηνικός κλπ. Και ακριβώς για να ξεγελάσει. Έτσι. Και βεβαίως κανείς δεν θα μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτός αναμένεται να είναι ο Αντίχριστος που προφητεύει η Γραφή, ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, οι Άγιοι οι Πατέρες κλπ. Και ο Κύριος μας που είπε: «Εγώ ήρθα και δεν με δεχτήκατε στους Εβραίους. Τον θα έρθει άλλος, εκείνο που τον δεχτείτε». Εννοούσε τον Αντίχριστο, λένε οι Άγιοι μας κλπ. Δεν θα έρθει λοιπόν από και καλυμμένος, δεν θα έρθει με τη μορφή που κάποιοι φαντάζονται και θα μας κυνηγήσει και θα μας διώξει εξ αρχής. Αντιθέτως, είναι έτσι κατασκευασμένο το κλίμα και η όλη υποδομή πλέον παγκόσμια,
που όλοι πλέον σήμερα έτσι αναμένουν μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση παγκόσμια οικονομική, κακοχία, ανέχεια, διωγμούς και κυνηγητά, ανεργία, δεν έχουν τα βασικά και στοιχειώδη οι άνθρωποι να ζήσουν κλπ. Φεύγουν στο εξωτερικό, χίλια δύο πράγματα έχουν έρθει, εκατομμύρια λαθρομετανάστες μέσα στην Ελλάδα και όχι μόνο κλπ. Βία, εγκλήματα, χίλια δύο πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν καλλιεργούνται για ένα και μοναδικό λόγο. Για να προετοιμάσουν τον ερχομό, την έλευση του Αντιχρίστου. Οπότε λοιπόν δεν θα παρουσιαστεί ένας άνθρωπος ως απομηχανής Θεός που θα πει «εγώ θα σας βοηθήσω». Ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται πλέον μέσα σε αυτή την κατάντια, την οικονομική ανέχεια, την κρίση, την απογοήτευση, την θλίψη και χίλιες δυο άλλες καταστάσεις άσχημες που δεν θα τον δεχθεί ως σωτήρα, ως μεσσία, ως ξέρω εγώ απεσταλμένο του Θεού. Δυστυχώς οι περισσότεροι θα τον δεχθούν. Έτσι λοιπόν μην περιμένετε, μην περιμένουμε να τον αντιληφθούμε εύκολα. Γι' αυτό και λέγει ο Χριστός και οι Άγιοι ότι θα πλανηθούν ακόμα και εκλεκτοί άνθρωποι, ή δυνατόν και εκλεκτοί. Γιατί δεν θα είναι εύκολο. Αν ήταν εύκολο, δεν θα κινδύνευαν να πλανηθούν και εκλεκτοί. Αν κινδυνεύουν να πλανηθούν οι εκλεκτοί, πόσο μάλλον όλοι οι υπόλοιποι και όλοι εμείς που δεν πιστεύω ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι εκλεκτοί. Έτσι λοιπόν, λέγαμε ότι το 13 θα γίνει παγκοσμίως γνωστός. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα έχουν μάτια και θα βλέπουν και θα έχουν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε στα έσχατα χρόνια και ότι τα σημεία των καιρών πραγματοποιούνται και ότι φτάσαμε στα τελευταία δυστυχώς χρόνια της ανθρωπότητος. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστο, δεν λέω ότι είναι όμορφο, δεν λέω ότι είναι καλό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, μια πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να την ανατρέψει. Έτσι λοιπόν το 18 λέγαμε, το αφού θα έρθει το 13 και θα γίνει παγκοσμίως γνωστός, το 18 γράφουμε λοιπόν από το 2006 θα έρθει δυστυχώς ή ευτυχώς για άλλους, ευτυχώς για άλλους δυστυχώς η Δευτέρα Παρουσία. Και το διαφέρουμε πάλι το 18. Όλα αυτά τα είπα έτσι για να σας αιτιολογήσω τον αριθμό 18. Για μας λοιπόν και ιδιαίτερα για την ταπεινότητά μου το 18 είναι πολύ σημαντικό και γιατί παραπέμπει στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με το Ιώτα ήττα που σημαίνει 18, όπως λένε οι Άγιοι και όχι εγώ, αλλά και γιατί το 18, δηλαδή το 2018, έρχεται ο Κύριός μας, η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ο Θεός μέσα από όλη αυτή την διαδρομή και της ταπεινότητός μου, αλλά και του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ολοκλήρωσε το έργο Του. Έκανε όλα αυτά που ήθελε ο Θεός, με την σοφία Του και με την πρόνοιά Του, ούτως ώστε να βοηθήσει και να ενημερώσει έτσι τους ανθρώπους Του, τους δικούς Του ανθρώπους, τα πνευματικά Του τέκνα, τα παιδιά Του. Και εμείς δεν λέμε ότι ήμασταν ή κάποιοι ή ήμουν ο κάποιος, προσθέσαμε ένα μικρό και ταπεινό λιθαράκι, γινόμενοι έστω και ανάξι και αμαρτωλοί, ταπεινοί δούλοι του Κυρίου μας, του Χριστού μας. Τουλάχιστον έτσι πιστεύει η ταπεινότης μου. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε και δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα, γεγονότα, τα ζούμε και θα χειροτερέψουν. Θυμάστε, από το 2006 λέγαμε ότι θα έρθουν δύσκολα και θα χειροτερέψουν. Το λέγαμε από το 6, κορυδεύανε τότε πολύ και γελούσανε και πλευάζανε κλπ. Και όμως, σε ό,τι είπε η ταπεινότης μου, δεν έχει διαψευστεί στο παραμικρό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και έτσι θα συνεχίσει και η χρονιά, έτσι μέχρι σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι και δεν αποκλείεται και μέχρι τέλος του 2013. Μέχρι έτσι να ξεκινήσει να παρουσιάζεται, να αναφαίνεται ο Σωτήρας, ο απομηχανής Θεός. Έτσι αυτόν προσέξτε που εντάξει εγώ είμαι ρομαντικός ή εγώ είμαι φαντασμένος ή εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο, πλανεμένος, οτιδήποτε άλλο, όπως λένε κάποιοι κλπ. Καμία αντίρρηση. Έτσι εγώ δεν έχω πρόβλημα, σας το έχω πει, σας το έχω δουλώσει, το έχω καταγράψει στα βιβλία μου, ας λένε ό,τι θέλουνε. Ας κοροϊδεύουν, ας χλεβάζουν, ας λένε το μακρύ και το κοντό τους, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τα γεγονότα τους διαψεύδουν όλους, αφενός και αφετέρου, έτσι το εγγύς μέλλον θα επαληθεύσει επακριβώς την ταπεινότητά μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι κάποιος ή προφήτης οτιδήποτε άλλο, μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις,
Έτσι. Και θα αποδείξει ότι όλοι αυτοί που λέγανε αυτά που λέγανε, είτε ήταν εμπαθείς, είτε μιλούσαν από άγνοια, είτε είχαν παρασυρθεί, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο λέγανε και πιστεύανε όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτοί που δεν πιστεύουν και δεν προετοιμάζονται και δεν ετοιμάζονται πνευματικά θα έχουν το πρόβλημα στα αμέσως επόμενα χρόνια που θα ξεκινήσει την βασιλεία του, δηλαδή τέλη του 14, έτσι, με το αργότερο αργότερο, αρχές του 15, θα ξεκινήσει η βασιλεία του Αντιχρίστου που λέει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι μας, τα 3,5 χρόνια, που θα είναι και τα τελευταία χρόνια της ανθρωπότητος. Οπότε, τι μένει? Μένει το 13 που θα χειροτερέψει όλοι και μένει και ένα 14, όχι ολόκληρο. Που το 14 θα ξεκινήσει η ανάκαψη όλης της ανθρωπότητας και της Ελλάδος. Όχι γιατί θα βρουν τις λύσεις οποίες τις έχουν στα χέρια τους, όχι γιατί όλα αυτά που κάνουν είναι δίθενε επειδή φάγανε τα χρήματα είτε πολιτική, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε το ένα, είτε φόρο διαφυγή, είτε κλπ. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Όλα αυτά είναι ψέματα. Όλα αυτά είναι για τη λαϊκή κατανάλωση. Οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Οι ίδιοι οδηγούν τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια, με μεθοδευμένο και ενορχιστρωμένο σχέδιο εκεί που θέλουν, ακριβώς για να γονατίσουν όλους τους λαούς, μαζί φυσικά και τους Έλληνες που είναι και η Ορθοδοξία στη μέση, να τους εξαθλιώσουν και είτε να μην μπορέσουν να κάνουν διαφορετικά, είτε να αναγκαστούν να αποδεχτούν τις λύσεις που θα τους δώσουν και τον Αντίχριστο που θα έρθει σαν σωτήρας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τέλη του 2012, θυμάστε έλεγα, 2012 με 2013 θα σκάσει μύτη, ας το πούμε έτσι, θα εμφανιστεί, θα αποκαλυφθεί, θα καταλάβουμε κάποιοι που παρακολουθούμε ότι ήρθε ο Αντίχριστος, λέγαμε, και πράγματι, ο του θαύματος. Ήρθε στον ΟΗΕ, ΟΗΕ παρακαλώ, έτσι, δημόσιος οργανισμός, Γάλλος. Μέσα στον ΟΗΕ, μέσα στην 66η, αν θυμάμαι, 67η ή μία ή δύο γενική συνέλευση, βγαίνει ο Ιρανός πρόεδρος και λέει, επιλέξει, περιμένουμε τον Μεσσία μας, τον Σωτήρα μας, η Μαχμαντή, όπως τον λένε οι Μουσουλμάνοι, που σημαίνει Μεσσίας Σωτήρας, ο οποίος λέει θα φέρει την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία, όχι λέει μόνο σε εμάς, αλλά σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Αυστραλία, στην Ασία, στην Ευρώπη, σε όλους τους υπήρους. Αυτός λέει ο Μεσσίας μας είναι εδώ τώρα. Και σύντομα θα τον δείτε, λέει. Δεν το πιστεύετε? Όσοι δεν το γνωρίζετε, πηγαίνετε στη σελίδα μας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσοι έχετε την δυνατότητα, όσοι δεν έχετε πηγαίνετε σε κάποιον που έχει τη δυνατότητα, πείτε μέσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και πηγαίνετε στην επικαιρότητα, εκεί λοιπόν στο Σεπτέμβριο, έχει και ημερομηνία η άρθρα της επικαιρότητας, 26 Σεπτεμβρίου υπάρχει άρθρο που υπάρχει μέσα και το βίντεο που βλέπετε, θα δείτε ζωντανά τον Ιρανό πρόεδρο Μαχμούτ Αχμαντινεζάντ νομίζω λέγεται, έτσι που λέει αυτό που σας είπα με δύο λόγια. Και λέει στο τέλος ζήτω αυτή η άνοιξη, ζήτω αυτή η άνοιξη, ζήτω αυτή η άνοιξη. Που δεν αποκλείεται να υπονοεί και την άνοιξη που έρχεται, όχι μόνο την πνευματική όπως την θεωρούν αυτοί, αλλά και την άνοιξη του 2013 που πιθανό μέσα εκεί στην άνοιξη, πιθανό λέω, αυτές είναι σκέψεις δικές μου. Δεν μπορώ να ξέρω πότε ακριβώς θα τον παρουσιάσουν ή θα τον οτιδήποτε άλλο, έτσι θα ξεκινήσει να λέει και να κάνει κάποια πράγματα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως σίγουρα μέσα στο 2013. Έτσι λοιπόν, επειδή πιστεύουμε ότι τα πράγματα πλέον φτάσανε στο τέλος και δεν γνωρίζω ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, όχι μόνο η δική μου και του Αγίου Κοσμάτου Τολού, αλλά και όλης της Ελλάδος και όλων των οικογενειών, έτσι δεν ξέρω μέχρι πού θα μας φτάσουν, σίγουρα στο τέλος, σίγουρα στο τέρμα. Δεν θα αφήσουν κανένα περιθώριο. Θα μας γονατίσουν, θα μας κατηλιώσουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που θα μας κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θεωρώ σαν ίσως την τελευταία συνάντησή μας και την τελευταία εκδήλωση
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Γι' αυτό και σκέφτηκα και η ταπεινότης μου αλλά και η συνεργάτης μου να τιμήσουμε σαν μία απλή ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης όλους εκείνους όσους μπορέσαμε και θυμηθήκαμε, γιατί ήταν πάρα πολύ αμέτρητοι, έτσι όλοι εκείνοι όλα αυτά τα 18 χρόνια που στάθηκαν δίπλα μας και μας βοήθησαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι όχι μόνο οικονομικά αλλά πρωτίστως ηθικά, πρωτίστως με την αγάπη τους, με τη δεσκιά τους, με τα καλά τους λόγια, και όσοι μπορούσαν οικονομικά, υλικά και οτιδήποτε άλλο και πνευματικά κλπ. Έτσι και φτάσαμε, κάναμε ό,τι κάναμε, που τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, να σας τα επαναλάβω μάλλον, και φτάσαμε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, να απονέμουμε ένα απλό ό,τι μπορούσαμε, γιατί ξέρετε οι οικονομικές μας δυσκολίες πάντοτε ήταν μεγάλες, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια κλπ, όπως και όλων φυσικά, και έτσι δεν είχαμε, ενώ είχαμε την πρόθεση και την όρεξη, θα λέγαμε, να σας δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα, ένα μετάλλιο κλπ. Αυτά όμως κοστίζουν αρκετά και δυστυχώς στο βαλάντιο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού δεν επέτρεπε. Έτσι καταλήξαμε αναγκαστικά σε ένα τιμητικό δίπλωμα. Αυτό εδώ, έτσι σαν βραβείο, σαν τιμητικό βραβείο, σαν ένα αναμνηστικό, όπως θέλετε πείτε το, που έχει απάνω δύο λόγια, με αγάπη όμως και με θέρμη, και το όνομα, έτσι, κάποιον από όλους αυτούς που είναι εκατοντάδες μας βοήθησαν, έτσι κάναμε μια επιλογή. Πιστεύω ότι αξίζατε και εσείς αλλά και όλοι, αλλά αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα δίνατο. Αφενός θα χρειαζόμασταν εκατοντάδες διπλώματα, τεράστιο χρόνο για να τα δώσουμε, και αφετέρου μετά δεν θα ένιωθε και την ιδιαίτερη χαρά, έτσι κάποιοι, που είναι αρκετοί βέβαια και αυτοί, οι οποίοι ξεχώρισαν, έτσι, είτε βοήθησαν και στάθηκαν περισσότερο, είτε περισσότερα χρόνια, είτε περισσότερο ηθική στήριξη, είτε οικονομική, ήταν μεγάλοι δωρητές, μικροί δωρητές κλπ. Και κάναμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι, την ονομάσαμε οι καλοί φίλοι και ευεργέτες, που βοήθησαν, στάθηκαν σαν φίλοι καλοί δίπλα μας και μας ευεργέτησαν πάντα δύο τρόπους, όσο μπορούσαν και όπως μπορούσαν, έτσι, είτε ηθικά είτε υλικά. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μεγάλοι ευεργέτες, αυτοί που έκαναν κάτι ξεχωριστό που τους δίνει τον τίτλο των μεγάλων ευεργετών, που αν δεν ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή εκείνη και αν δεν ευεργετούσαν, θα είχαμε κάποιο πρόβλημα, είτε σαν Πατρί Μάξιμος είτε σαν Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και η τρίτη κατηγορία είναι μεγάλοι ευεργέτες και δωρητές, που ήταν ταυτόχρονα και ευεργέτες, γιατί ο ευεργέτης μπορεί να ευεργέτησε με άλλο τρόπο. Έτσι, ξέρω εγώ, και οικονομικό με κάποιον άλλο. Είτε ξέρω εγώ να μας στήριξε, είτε να μας πρόβαλε, είτε ξέρω εγώ να μας έδωσε εκπομπή σε κάποιο κανάλι που έχουμε κοντά μας σήμερα, και τον αγαπητό κύριο Στέργιο Καλόγερο. Θα ένα εκθαλμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Ο οποίος θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Ο οποίος χρόνια πολλά μας στήριξε ανιδιοτελώς, έτσι, χωρίς ποτέ να μας ζητήσει ούτε μία δραχμή. Πολλά χρόνια, ξέρετε ότι είχα εκπομπή στο 06, το παιδικό κανάλι, και μέσα από εκεί γνωρίστηκα με πάρα πολύ κόσμο και μας έβλεπε πολλοί κόσμοι σε εκπομπές μας για πολλά χρόνια. Και τώρα τελευταία πάλι, ξανά, πάλι χωρίς χρήματα, ανιδιοτελώς και πάντοτε με αγάπη και σεβασμό και τον ευχαριστώ δημόσια. Έχουμε εκπομπή στο Βεργίνα που είναι στη Θεσσαλονίκη και στο ΖΕΦΣ που είναι στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και κοντά κλπ. Και άλλοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι μεγάλοι λοιπόν ευεργέτες και μεγάλοι ευεργέτες και δωρητές. Ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων αν ξέχασα κάποιον, έτσι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Όποιος τον ξεχάσαμε για τον Α και τον Β λόγο, υπάρχουν εδώ κάποια διπλώματα, να έρθει να μην τραπεί, έτσι είναι χαρά μου. Σας το λέω ειλικρινά, θα είναι χαρά μου να σας δώσω ένα δίπλωμα, ένα μυστικό, έτσι, για την προσφορά σας που ήταν πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια για όλους εμάς. Επίσης, ξεκινήσαμε πριν ακόμα ανοίξει τα βραβεία που θα δώσουν σήμερα.
ξεκινάνε από πριν ακόμα ανοιχθεί ο σύλλογος, που τυπικά άνοιξε το 93, ουσιαστικά πήραμε το 94, έτσι 94, πήραμε από το πρωτοδικείο την έγκριση. Οπότε λοιπόν ήταν Ιούνιος, νομίζω, Κατερίνα, Ιούνιος του 94, έτσι, Ιούνιος του 2012, κλείσαμε τα 18 και μπήκαμε στα 19. Δεν κλείσαμε όμως τα 19, άρα είμαστε 18 χρόνια ακόμα. Όπως γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι, και αν δεν γνωρίζετε κάποιοι, εν συντομία, παρόλο που ο χρόνος έχει περάσει, η ταπεινότητα μου ήταν για πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, τουλάχιστον 8 χρόνια συναπτά, και από εκεί γύρω στο 92 με 93 άρχισα να πρωτοβγαίνω έξω στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο, για να κάνω ιεραποστολικές περιοδίες. Όταν βγήκα δεν ήξερα κανένα. Όταν λέμε κανένα, κανένα. Κανένα. Δεν είχα που να μείνω. Δεν είχα που την κεφαλή κλείνει. Δεν είχα δεύτερο ράσο, δεν είχα δεύτερα παπούτσια, δεν είχα χρήματα, ούτε μία δραχμία πάνω μου, δεν είχα απολύτως τίποτα. Και φυσικά, έτσι εδώ είναι και το μεγαλείο του Θεού, πως από ένα φτωχό και άσημο μοναχό και άνθρωπο και αμαρτωλό, έτσι με πήρε από το πουθενά, συγχωρείς τη συγκίνησή μου, μην τη λαμβάνετε υπόψη. Με πήρε από το πουθενά και κάναμε όλα αυτά που κάναμε με τη βοήθεια πρωτίστως τη δική του και του Αγίου Κοσμά και του Ετώλου κλπ. Από εκεί που δεν με ήξερε κανένας, σχεδόν με έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τις περιοδίες, μέσα από το ένα, μέσα από το άλλο και πολλά άλλα τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα. Απλώς το λέω όχι για να πω κάτι για τον εαυτό μου και να υψώσω τον εαυτό μου και να μου πείτε μπράβο, αλλά για να τονίσω έτσι το μεγαλείο του Θεού και την αγάπη του Θεού προς την ταπεινότητά μου. Δεν ήξερα λοιπόν κανένα, και από εκεί που δεν ήξερα κανένα και δεν είχα τίποτα, κατορθώσαμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Κάποιοι άνθρωποι τότε, θυμάμαι, γνωρίστηκα με τον αείμνηστο, γιατί κοιμήθηκε, δεν τον προλάβαμε εν ζωή, τον Μαρκουλάτη τον Γεώργιο. Κοιμήθηκε πρόσφατα, ο Θεός τον αναπάβει. Ο πρώτος που μου στάθηκε ήταν ο Μαρκουλάτος, ο οποίος με πήρε στο γραφείο του στο Ελικής και μου έδωσε ένα καναπέ και κοιμόμουν. Από εκεί με γνώρισε η αγαπητή και σεβαστή και εκλεκτή αδελφή μας Ελένη Αλεξοπούλου και με λυπήθηκε και με πήρε στο σπίτι της μαζί με τον άντρα της, τον Γεράσιμο, και τα παιδιά της, και με φιλοξένησε για μεγάλο διάστημα εκεί και είχα μια στέγη και ένα φαγητό. Τους ευχαριστώ για αυτούς δημόσια. Ταυτόχρονα φυσικά είχα γνωρίσει τον πατέρα Νεκτάριο, τον σεβαστό και αγαπητό και εκλεκτό αδερφό μας, τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Δεν ενθυμούμε τώρα, Πάτερ Γόιδησε, πρώτα γνώρισε εσένα και μετά τον Γεώργιο, εσύ μέστηρες στο Ελκύς ή δεν γνώρισε τον Ελκύς την εποχή εσένα, δεν το θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Θυμάσαι? Εγώ δεν τη θυμάσαι. Η Αλεξοπούλη σου θυμάται. Ελένη, θυμάσαι εσύ? Πρώτο Μαρκουλάτο. Στη συνέχεια λοιπόν ή ταυτόχρονα γνωριστήκαμε και με το μέσο της Ελένης με τον πατέρα Νεκτάριο, και από εκεί σιγά σιγά ξεκίνησαν οι γνωριμίες. Στη συνέχεια βεβαίως πήγα, με φιλοξένησε για ένα διάστημα και η αγαπητή αδελφή Ιωάννα με τον Ευάγγελο Φωτάκη, έμεινα και εκεί στο σπίτι τους, σε ευχαριστώ για αυτή τη δημόσια. Και έτσι σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού φτιάξαμε στη συνέχεια τον Άγιο Κοσμά, δανειστήκαμε χρήματα δεξιά-αριστερά, δανεικά, τα οποία τα επιστρέψαμε, και ανοικιάσαμε το κτίριο που γνωρίζετε όλοι στην Τοσίτσα, όχι εκεί που είμαστε τώρα στο Ισόγειο, ήμασταν στον τέταρτο, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών, εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια, δεν μπορέσαμε
και κατεβήκαμε στο Ισόγειο σε 30-40 τετραγωνικά περίπου. Και από εκεί σιγά σιγά κάναμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Ξεκίνησα από εκείνη την περίοδο, πριν ακόμα ξεκινήσει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και φτάνουμε μέχρι και πρόσφατα. Κάποιοι ίσως λένε, μα που θα πάρουν το δίπλωμα, μα εμείς τι κάναμε, αφού πριν με ένα μήνα γνωριστήκαμε. Ναι, αλλά αυτό το μήνα που γνωριστήκαμε όμως προσφέρατε κι εσείς κάτι. Άλλοι λοιπόν, άλλοι πάλι έτσι δεν είναι καν σήμερα, δηλαδή είτε έχουν κοιμηθεί, είτε έχουν εγκαταλείψει, έχουν φύγει παρόλο που βοήθησαν κλπ. Εμείς τους έχουμε το τιμητικό δίπλωμα, αν τους βρούμε ή αν μας βρουν θα τους το απονέμουμε, γιατί το αισθάνομαι και εγώ αλλά και ο Άγιος Κοσμάς αχρέως και τιμή, και θέλω να είμαι απέναντι στη συνείδησή μου ήσυχος, έτσι, ότι τουλάχιστον αυτό μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή, αυτό κάνω. Τους ευχαριστώ δημόσια και τους δίνω ένα αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα, τιμή Σένεκε, για ό,τι ο καθένας έκανε. Αν λοιπόν ξέχασα κάποιον ή ξεχάσαμε κάποιον σαν σύλλογος και λοιπά, ζητάω τον προτέρω συγγνώμη, δεν υπάρχει πρόθεση, ας μας το πει και ευχαρίστως να του υπογράψουμε ένα, να το δώσουμε ή κάποια άλλη στιγμή αν δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Επειδή η ώρα έχει περάσει, θα φύγετε και στέριο. Να, θα κάνω μια παρένθεση, μια εξαίρεση. Εμείς θα συνεχίσουμε, έτσι θα κλείσω και θα πω και την σύντομη ομιλία μου, γιατί η ώρα πέρασε. Να κόψουμε και τη Βασιλόπιτα. Να κόψουμε τη Βασιλόπιτα. Κάνω μια διακοπή εδώ. Κόψουμε τη Βασιλόπιτα. Να πάρει και ο κύριος Στέλιος, πρέπει να φύγει γιατί έχει μια εκπομπή. Να του δώσουμε και το αναμνηστικό του και μετά συνεχίζουμε τα υπόλοιπα εμείς. Επιτρέψτε μου. Όπως ήδη προλόγησε ο σεβαστός και αγαπητός και φύστατος πατριονεκτάριος Μουλατσιώτης, παρακαλώ αν θέλετε κάντε λίγο ησυχία, λίγο ησυχία, τα απαραίτητα να, όταν χρειάζεται να μιλήσετε να μιλάτε, αυτή που πρέπει. Οι άλλοι κάντε λίγο ησυχία για να μπορέσω να συγκεντρωθώ, να ολοκληρώσω όσο γίνεται πιο σύντομα την ομιλία μου και να κάνω μετά και την τελετή των αναμνηστικών, του αναμνηστικού διπλώματος. Όπως ήδη είπε ο πατήρ, προλόγησε ο πατριονεκτάριος Μουλατσιώτης, υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά στις μέρες μας. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι πιστοί, εκείνοι οι χριστιανοί, οι οποίοι πολύ, είτε τηλεφωνικά είτε προσωπικά έρχονται και με ρωτάνε, Πάτερ Μάξιμε, τι έχεις να πεις για το θέμα αυτό της αναλαμπής Ορθοδοξίας, της πόλης, της Αγίας Σοφιάς. Θα πάρουμε τελικά την πόλη, την Αγία Σοφιά. Θα λάμψει η Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός, θα επικρατήσει παγκοσμίως. Και φυσικά, όταν τους λέει η ταπεινότης μου πως όχι, δεν πρόκειται, παρόλο που το θέλω και το επιθυμώ και εγώ, έτσι, όλοι μας αγαπάμε την Αγία Σοφιά, όλοι μας αγαπάμε την πόλη, όλοι μας αγαπάμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά πρέπει να μην στρατοκαμιλίζουμε, να βλέπουμε και την πραγματικότητα, έτσι, αυτή την οποία βιώνουμε. Όλοι λοιπόν, και αν θυμάστε οι περισσότεροι που είναι από το 94 κοντά μας, 95-96, τα πρώτα επιστολόχαρτα που είχαμε βγάλει, τα επίσημα, είχαμε την Αγία Σοφιά απάνω και γράφαμε και τον Άγιο Κοσμά, την Αγία Σοφιά και την Παναγία και λέγαμε «Βοήθα Παναγιά μου και εσύ Αγίοι Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Πολλοί θα τα θυμάστε αυτά τα επιστολόχαρτα, είχαμε για πολλά χρόνια. Ήταν και δική μας επιθυμία και δικός μας πόθος και δικός μου πόθος κλπ. Πλην όμως αυτά το 93, 94, 95, 96. Έτσι σιγά σιγά μετά όταν τα γεγονότα τρέγανε και οι εξελίξεις και βλέπαμε και συνειδητοποιούσαμε πολλά πράγματα και γεγονότα, έτσι άρχισα πλέον να σκέφτομαι και να αναθεωρώ κάποια πράγματα ότι δεν μπορεί να ισχύουν, δεν μπορεί να συμβαίνουν, κάτι τρέχει. Και βέβαια ιδιαίτερα μετά το 2006 τη συγγραφή του βιβλίου που το
το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει, αλλά το ξανατονίζω, για μένα ήταν το βιβλίο αυτό έτσι, δεν ήταν δικό μου κατασκεύασμα, δική μου συγγραφή, δικά μου ευρήματα, δικές μου εμπειρίες κλπ. Αλλά ήταν όσον αφορά το κομμάτι έτσι των ημερομηνιών και ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος και έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αυτό το κομμάτι, όχι τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα μέσα στο βιβλίο, ήταν φώτιση, αποκάλυψη, πείτε το, του Θεού. Όχι αποκάλυψη με την έννοια της αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννη, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αλλά μία φώτιση, μία αποκάλυψη εσωτερική με κάποιους τρόπους που επιτρέψετε να το κρατήσω για την ταπεινότητά μου, που με οδήγησε και μου αποκάλυψαν αυτές τις ημερομηνίες, τα γεγονότα της γεννήσεως, του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας. Και γι' αυτό βγήκε το 2011 το βιβλίο το δεύτερο, που είναι 2018 το τέλος του κόσμου Δευτέρα Παρουσία, που εκεί μέσα πλέον υπάρχουν όλα τα στοιχεία, συντριπτικά στοιχεία, αποκαλυπτικά στοιχεία, πλειάδα στοιχείων, έτσι, μέσα από την Αγία Γραφή του Αγίου Πατέρες, που όλα πλέον μας οδηγούν στο έτος 2018, σαν έτος του τέλους του κόσμου και της Δευτέρας Παρουσίας. Και που βεβαίως για αυτό το βιβλίο μιλήσαμε πέρυσι όταν βγήκε και κάναμε και την παρουσίαση, όπως σε θυμίστε οι περισσότεροι που ήσασταν και πέρυσι. Έτσι λοιπόν, όταν τους λέω όχι, δεν θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, αμέσως κλωτσάνε, αμέσως ξυνίζουν και το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι το εξής. Το πρώτο πράγμα που έχει γίνει πριν, έχω κουραστεί να τα ακούω και έχω κουραστεί να απαντάω. Και γι' αυτό έγραψα και το βιβλίο αυτό. Ένα πλέον να το πάνε, να το διαβάσουν κλπ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που ρωτάνε σχεδόν καθημερινά. Τι θα γίνει τότε και πώς είναι δυνατόν, αφού υπάρχουν Άγιοι της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Ανδρέας, ο Χριστός Αλός, ο Άγιος Μεθόδιος, ο Άγιος Στάδε, ο Άγιος Στάδε κλπ. Αλλά λέει ότι υπάρχουν και σύγχρονοι γεροντάδες, μεγάλοι γεροντάδες και χαρισματούχοι, έτσι, οι οποίοι και αυτοί λένε ότι θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά και θα αλλάξει η ορθοδοξία. Πώς είναι δυνατόν εσύ να λες τα αντίθετα? Και αμέσως βέβαια το θέμα που προκύπτει είναι το εξής. Ένας οποιοδήποτε ξένος ή που δεν με γνωρίζει ή που απλώς έχει ακούσει έτσι λίγα πράγματα για την ταπεινότητά μου ή και αυτά διασκευασμένα και με χίλιους δυο τρόπους και λοιπά, εμπαθείς και κακίες και λοιπά και συκοπαδίες και ψεύδι, σου λέει αστάσου. Εγώ τώρα γιατί να πιστέψω τον πατέρα Μάξιμο και να μην πιστέψω τον τάδε γέροντα που είναι και Άγιος ή θα ανακηρυχθεί Άγιος ή έχει σημεία Αγιώτης και λοιπά. Γιατί να δεχτώ αυτό που μου λέει ο πατήρ Μάξιμος και να μην δεχτώ αυτά που λένε οι μεγάλοι γεροντάδες, ξέρω εγώ, της Εκκλησίας μας ή της πίστεώς μας ή κάποιοι Άγιοι παλιοί κλπ. Και βεβαίως θα είναι στο εύκολο και αβίαστο συμπέρασμα, έτσι. Δεν πιστεύουμε, τι θα πιστέψουν. Αν από εδώ έχουμε ένα ογκόλυθο, έναν Άγιο παράδειγμα, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που νομίζει κάποιος ότι έχει πει αυτό το πράγμα και λέει, μα το είπε ο Άγιος Κοσμάς. Και απ' την άλλη έχει τον πατέρα Μάξιμο, που θα γύρει πλάστηκα στον πατέρα Μάξιμο σε καμία περίπτωση. Θα γύρει στον Άγιο Κοσμά, λογικό είναι. Και εγώ να ήμουνα και αν δεν ήξερα αυτό θα έλεγα. Θα πιστέψω, ξέρω εγώ, τον τάδε, τη ιερέα, τον τάδε μοναχό, τον τάδε Άγιο κλπ. Τους Αγίους θα πιστέψουμε. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι νομίζουν. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν είναι ποιον θα πιστέψουμε, τον Άγιο τον Πατέρα Μάξιμο, φυσικά τους Αγίους μας και φυσικά σε καμία περίπτωση τον Πατέρα Μάξιμο. Αλλά το ερώτημα είναι, το είπαν οι Άγιοι αυτό το πράγμα? Τα έγραψαν ή νομίζουμε ότι τα είπανε? Ή τα βάλανε στο στόμα τους, ή τα βάλανε στις προφητείες τους μέσα στα συγγράμματά τους κλπ. Και βεβαίως είναι το δεύτερο. Κανείς, το τονίζω, προσέξτε, το τονίζω και το υπογραμμίζω. Κανείς Άγιος, όταν λέω κανείς, ούτε ένας από τους μεγάλους Αγίους μας,
και από τους γνωστούς Αγίους μας και από αυτούς τους Αγίους, τους μεγάλους και τους γνωστούς, που όχι μόνο είναι μεγάλοι, είναι και γνωστοί, αλλά ταυτόχρονα έχουν μιλήσει και για αυτά τα θέματα. Κανείς λοιπόν από αυτούς τους Αγίους μας που ανήκει σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, μεγάλος Άγιος, γνωστός Άγιος και έχει ασχοληθεί και έχει μιλήσει με αυτά τα θέματα. Κανείς λοιπόν από αυτούς τους Αγίους δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Κανείς. Ψάξτε όσο θέλετε, ερευνήστε όσο θέλετε, δεν θα βρείτε πουθενά. Ποιοι έχουν μιλήσει, να πω μερικά παραδείγματα από τους Αγίους μεγάλους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι μεγάλος Άγιος. Ποιος τον αμφισβητεί? Είναι. Είναι γνωστός Άγιος? Είναι. Έχει μιλήσει για τα θέματα τα σφατολογικά, Δευτέρα Παρουσία, Δίδυση κλπ. Έχει μιλήσει. Πόσο? Έχει γράψει τόνους ολόκληρους. Μίλησε για κάτι τέτοιο, για πόλη, για διασοφιά και για να αναπεί? Όχι. Πώς είναι δυνατόν? Άλλος Άγιος. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Είναι μεγάλος Άγιος? Είναι. Είναι γνωστός? Είναι. Μίλησε για τα θέματα? Μίλησε. Ανέφερε κάτι τέτοιο? Όχι. Ποιος άλλος Άγιος? Ο Υπόλοιπος. Είναι τα ίδια κατηγορίες? Μίλησε? Όχι. Ποιος άλλος Άγιος? Ο Άγιος Μάξιμος. Μίλησε? Όχι. Ποιος άλλος Άγιος? Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας και Ιερουσαλήμου, που μίλησαν για αυτά τα θέματα, μεγάλοι γνωστοί. Μίλησε για την Αλαπή, για την πόλη? Όχι. Ποιος Άγιος? Κανένας. Ψάξτε όσο θέλετε. Κανένας. Ποιοι μίλησαν? Πάμε τώρα να δούμε ποιοι μίλησαν. Μίλησαν, λένε, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Μα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, βλέπετε, όταν ο άλλος δεν ξέρει, πόσο μπορεί να παρασυρθεί. Πόσο μπορεί να παρασυρθεί? Σου λέει ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Μα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός δεν έγραψε τίποτα. Όλα αυτά που έχουμε σήμερα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και διαβάζουμε, δεν τα έχει γράψει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Είναι με πολύ μεταγενέστερη, πολύ, 50 χρόνια, 100 χρόνια, 150 χρόνια μετά. Σχεδόν ο πρώτος που συνέλεξε τα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού είναι ο μακαριστός, μητροπολίτης, ο αγωνιστής, ο Φλωρίνης ο Καδιώτης. Αυτός πρώτο ξεκίνησε και έκανε γνωστό τον Άγιο Κοσμά σχεδόν. Και ο Μιχαλόπουλος, ο Φάνης. Ο Άγιος, ο πρώην λοιπόν μακαριστός, ο Φλωρίνης λοιπόν ο Καδιώτης, τι έκανε? Έκανε μία περιοδία και πήγε στα μέρη που πήγε ο Άγιος Κοσμάς. Βρήκε έναν γεροντάκι, του λέει, έλα εδώ, του λέει, παππού, εσύ ξέρεις κάτι για τον Άγιο Κοσμά? Του λέει, εγώ βέβαια, λέει, άκουσα από τον παππού μου ή από τον πατέρα μου αυτό το πράγμα. Α, ωραία. Και το γράφει. Ναι, αλλά ο παππούς άκουσε. Και άκουσε από τον παππού του και από τον πατέρα του. Τώρα, πώς το άκουσε ο πατέρας και ο παππούς του? Πώς το είπε ο πατέρας και ο παππούς του? Πώς το μετέφερε στον γιο του ή στον εγγονό του? Και πώς το κατάλαβε ο γιος και ο εγγονός? Και πώς το μετέφερε μετά στον Μητροπολίτη? Χαίρε βάθος αμέτρητο. Άρα λοιπόν, ποιος Άγιος Κοσμάς? Δεν έχει γράψει τίποτα ο Άγιος Κοσμάς. Και ο Άγιος Κοσμάς πουθενά, προσέξτε, πουθενά μέσα στις διδαχές του δεν λέει τίποτα τέτοιο. Πουθενά. Μέσα στις διδαχές του δεν υπάρχει ούτε αυτό. Αλλά ούτε και στις προφητείες μιλάει μέσα για να αναπτύξει της Ορθοδοξίας. Ούτε καν αυτό. Τι λέει μόνο ο Άγιος Κοσμάς? Λέει μόνο για την πόλη και για τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που θα σφαγεί το 1/3 των Τούρκων, το 1/3 θα φύγει στα Βαλσί και θα αποφασιστεί. Αλλά προσέξτε όμως, αυτή η προφητεία υπάρχει ήδη 400 και 1000 χρόνια πιο πριν από τον Ψευτομεθόδιο. Η ίδια ακριβώς. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ο Άγιος Κοσμάς να λέει προφητεία που την έχει προφητεύσει άλλος επακριβώς την ίδια? Άρα είναι του αλλονού. Άρα αποδεικνύεται, δεν την είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γιατί άμα την έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, θα έλεγε ένας Άγιος, ο Τάδε, είπε αυτό το πράγμα. Δεν θα έλεγε δική του προφητεία που ήταν ξένου Αγίου, εάν ήταν ο Άγιος, αυτός που την είπε. Άρα λοιπόν, και αν πάμε και στην πράξη, στην κοινή λογική, πόσο είναι σήμερα το πληθυσμός της Τουρκίας? Είναι 60-70 εκατομμύρια, πόσο είναι? Άρα το 1/3 είναι 20 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να σφαγούν 20 εκατομμύρια Τούρκοι με ένα πόλεμο? Εμείς οι Έλληνες, έτσι όπως είμαστε τώρα, να σφάξουμε 20 εκατομμύρια Έλληνες? Είναι δυνατόν τα άλλα 20 να φύγουν στα βάθη της Ασίας και τα άλλα 20 να γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι? Μόνο ένας αφελής θα πιστεύει κάτι τέτοιο, μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν πάει και ο Άγιος Κοσμάς.
Ποιος άλλος Άγιος λένε ότι τα είπε? Ο Άγιος Ανδρέας ο Εχθρηστός Αλλός λένε. Μα ο Άγιος Ανδρέας δεν έγραψε κάτι τέτοιο. Μέσα στο βίο του και μέσα στα κείμενα που έχει γράψει δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Ποιος το έγραψε αυτό? Το έγραψε μεταγενέστερα, 50-100 χρόνια μετά, ένας άλλος μοναχός, λαϊκός, ο οποίος έβαλε από κάτω την υπογραφή του Αγίου Ανδρέα, ότι τα είπε ο Άγιος Ανδρέας. Αλλά εγώ σας λέω, το προσπερνάμε και αυτό. Και όντως τα είπε ο Άγιος Ανδρέας, όντως, που δεν τα είπε. Γιατί ούτε υπάρχουν μέσα στα κείμενά του, σαν γνήσια κείμενα δικά του, ούτε και αναφέρει τίποτα ο βίος του ότι έγραψε, ότι είπε τέτοια πράγματα κλπ. Αλλά επαληθεύεται από το ίδιο το κείμενο το οποίο παρουσιάζουν αυτοί οι όσοι πιστεύουν στην πλάνη αυτή της Ορθοδοξίας, οι αναλαμπιστές, πείτε τους, οι μεσοβασιλιστές, μεσοβασιλεία, ή ότι θα λάμψει ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία, όλοι αυτοί κλπ. Αυτοί λοιπόν λένε ότι να, υπάρχει αυτή η προφητεία του Αγίου Ανδρέα, του Χριστός αλλού, και την παρουσιάζουν. Εάν πάρουν από αυτή την προφητεία, την δίθεν προφητεία και την μελετήσουν, θα δούμε τι. Θα δούμε πρώτον ότι βρύθι γεμένη, είναι γεμάτη δηλαδή από λάθη. Όχι ορθογραφικά, λάθη θεολογικά, λάθη ιστορικά. Παίρνει δηλαδή παράδειγμα, ενώ έχει πέσει η Κωνσταντινούπολη, αυτός λέει, δίθεν προφητεία αυτή, λέει ότι θα πέσει η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη έχει πέσει. Ενώ έχει περάσει, δηλαδή, έχει πέσει το 1953, έχουν γίνει άλλα γεγονότα, φέρνει αυτό στα άλλα γεγονότα και λέει θα γίνει αυτό το γεγονός, το άλλο γεγονός, το άλλο γεγονός, και μετά λέει θα πέσει η Κωνσταντινούπολη. Μα αφού η Κωνσταντινούπολη έχει πέσει, πριν γίνουν τα γεγονότα αυτά. Και μετά έγιναν τα γεγονότα. Μετά, παίρνει παράδειγμα τον παίρνει τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, αυτά δηλαδή που οι Γραφοί και οι Άγιοι Πατέρες ταυτίζουν με τον Αντίχριστο, την ηλικία του, τον αριθμό του, το ότι θα είναι στην αρχή καλός και μετά κακός κλπ. Και όλα αυτά που γνωρίζει για τον Αντίχριστο, παίρνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα βάζει στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου που θα φτύει και αυτός λέει κάποια στιγμή, λέει, για να κάνει αυτά τα κακά κλπ. Μα αυτά που παίρνεις εσύ είναι χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, που είναι μόνο σε έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχουν σε άλλον άνθρωπο επί της γης. Δεν μπορεί να υπάρξει και άλλος άνθρωπος επί της γης που να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με τον Αντίχριστο. Είναι αδύνατο. Αδύνατο τον αδυνάτο. Δεν ήξερε λοιπόν αυτός ο Άγιος, ο Ανδρέας, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το μεγάλο σφάλμα και την απάτη που κάνει? Να παίρνει τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου και να τα ταυτίζει σε ένα άλλο πρόσωπο, νομίζω λέγεται Αυνάνανα, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, που λέει προφητεία, δεν θυμάμαι τώρα τη στιγμή κλπ. Και άλλα πολλά, γιατί πρέπει να κλείσω, για να μην σας κουράζω. Δηλαδή, αν κανείς μελετήσει την προφητεία αυτή, την δίθεν προφητεία του Αγίου Ανδρέα, του Εχθρηστός Αλλού, που λένε όλοι αυτοί που πιστεύουν αυτά τα παραμύθια, ότι θα πάρουμε την πόλη, θα λάμψει η Ορθοδοξία, ο κοινισμός κλπ. Θα δούμε ότι είναι γεμάτη μέσα από ιστορικά και θεολογικά λάθη. Και πρωτίστως, όπως σας είπα, δεν ανήκει στον Άγιο Ανδρέα. Πάει και αυτό. Πάνε μετά σε κάτι άλλο. Πάνε παράδειγμα στον τάφο, λέει, του Αγίου Κωνσταντίνου. Βρέθηκαν, λέει, κάποιες προφητείες, κάποια λόγια τα οποία λένε και αυτά για την Αλλαμπή και την πόλη κλπ. Για τους πόλεμους με τον πόλεμο Ελλάδα και Τουρκία κλπ. Μα ξέρετε εσείς κανένα τάφο του Αγίου Κωνσταντίνου? Υπάρχει τάφο στο Αγίου Άμας, πού είναι ο τάφο να πάμε να προσκυνήσουμε? Ξέρει κανείς αν υπάρχει τάφο στο Αγίου Κωνσταντίνου και πού είναι? Δεν υπάρχει πουθενά τάφο στο Αγίου Κωνσταντίνου. Πού λοιπόν, σε ποιον τάφο βρέθηκαν αυτά τα πράγματα, όλα αυτές οι προφητείες? Και άλλα πολλά λοιπόν, τα οποία βλέπετε, έτσι θα τα διαβάσετε όλα αναλυτικά μέσα στο βιβλίο, αν τα πάρουμε ένα-ένα, όλα και όλα δηλαδή είναι γύρω στις 6 με 8 Αγίους που βάζουν στο στόμα των Αγίων ό,τι είπαν. Είπαμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, είπαμε τον Άγιο Ανδρέα Χριστοσαλό, είπαμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, είπαμε τον Μεθόδιο, βάζουν στο Μεθόδιο Πατάνων κλπ. Που ούτε αυτός έχει πει τίποτα κλπ. Και είναι ακόμα 2-3 άλλοι Άγιοι που χρησιμοποιούν και λένε ότι θα γίνουν. Κανείς λοιπόν από αυτούς ένας-ένας αναιρείται. Μετά, κάνουν αυτό το οποίο κάνουν δυστυχώς όλοι οι αιρετικοί ανά των αιώνων. Ποιοι, τι? Όλοι οι αιρετικοί που πέρασαν
θέλετε Άριο, Αριανή, θέλετε Μακεδονομάχη, θέλετε Μονοφυσίτες, θέλετε Οικονομάχη, όποιους ερωτικούς και να πάρετε. Όλοι αυτοί τι κάνανε? Όλοι αυτοί ήταν προηγούμενοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι διαβάζοντας και μελετώντας την Αγία Γραφή, παρερμήνευαν κάποια χωρία μέσα από την Αγία Γραφή, κάποια κείμενα, τους έδιναν τη σημασία που είτε καταλάβαιναν εκείνοι, είτε νόμιζαν, είτε ήθελαν να σημαίνει αυτή η σημασία κλπ. Και στήριζαν την αίρεσή τους. Ένα παράδειγμα. Ο Άριος πήρε το χωρίο που λέει η Αγία Γραφή, ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Μάλλον και αυτό. Αυτό το πήραν και οι Ιεχωβάδες. Ας πούμε για τους Ιεχωβάδες. Οι Ιεχωβάδες σου λένε, θέλουν να πούνε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και σου λένε, να, δεν διαβάζεις Αγία Γραφή. Κοίτα εδώ τι λέει η Αγία Γραφή. Ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός. Άρα, αφού λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι ο πατέρας του είναι μεγαλύτερος, άρα αυτός ο Χριστός είναι μικρότερος. Αφού ο πατέρας είναι μεγαλύτερος και ο Χριστός μικρότερος, άρα δεν είναι ίση, άρα δεν είναι Θεός. Άρα κακώς τον πιστεύετε εσείς οι Ορθόδοξοι για Θεό? Ο Άριος, επάνω σε αυτό το χωρίο και πάνω στο χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, έκτισε με Κύριος ένα αρχείο δίνο. Και λέει ο Άριος, γελάτε εδώ ρε πατέρες και αδελφοί, κοιτάξτε τι λέει εδώ η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή. Λέει εδώ, έκτισε με. Σε ποιον αναφέρεται? Αναφέρεται στον Υιό του, ο πατέρας στον Υιό του. Έκτισε, λέει, ο πατέρας στον Υιό. Άρα είναι χτίσμα, λέει. Άρα για ποιον Θεό μου μιλάτε, έλεγε ο Άριος. Πού είναι Θεός, λέει ο Χριστός? Πατέρας είναι Θεός, ο Χριστός είναι χτίσμα, λέει. Έτσι δεν θα σας κάνω ανάλυση το ρόλο αυτών των αιρετικών απόψεων. Σας λέω παράδειγμα πώς στέκονται οι αιρετικοί σε κάποια χωρία, τα διαστρέφουν και βγάζουν την πλάνη και την αίρεσή τους. Έτσι λοιπόν και οι οπαδοί της αναλαμπής, οι αναλαμπιστές, όπως θέλετε τους πείτε τους, βρίσκουν λοιπόν, ψάχνουν. Αφού δεν υπάρχουν άγιοι, κανονικοί, μεγάλοι, γνωστοί κλπ. Και κοινή σε κείμενα για να στηριχθούν, έτσι ψάχνουν λοιπόν την Αγία Γραφή και βρίσκουν αφορία τα οποία τα προσυδειάζουν έτσι σε αυτό το οποίο θέλουν. Και λένε, να κοιτάξτε τι λέει εδώ η Γραφή, η Καινή Διαθήκη. Δεν λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη γη πριν έρθει το τέλος? Το λέει στο Καπαδέρτο του Ματθαίου. Στο 24ο. Να λέει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη γη, άρα λέει όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν Ορθόδοξοι. Μα εκεί ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν λέει ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη, αφενός και αφετέρου, ότι θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε πιθανότητα, ούτε μία στο άπειρο. Αφενός. Πολλά θα μπορούσα να σας πω τώρα, έτσι θα μπορούσα να σας μιλάω πολλές ώρες, αλλά ο χρόνος τρέχει και περιορίζομαι όσο μπορώ. Αφενός, διότι δεν βιάζει ποτέ ο Θεός το απτεξούς και την ελευθερία του ανθρώπου, όσοις θέλει πίσω με ευθύ. Αφετέρου, γιατί αν υπήρχε τέτοια πιθανότητα και δυνατότητα, ο Θεός δεν θα ήθελε να το κάνει στο τέλος του κόσμου. Θα το είχε κάνει από την αρχή, δηλαδή τι λογική είναι αυτή για έναν πάνσοφο Θεό, για έναν Θεό της αγάπης, να περιμένουν να περάσουν χιλιάδες χρόνια και να έρθει μετά στο τέλος του κόσμου για 30, 50, 100 όσα χρόνια λένε αυτοί οι αναλαμπιστές ότι θα λάμψει η Ορθοδοξία και να κάνει όλη τη γη Ορθόδοξη. Με το έτσι θέλω. Γιατί για να γίνουν από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε, εγώ να δεχτώ ότι όλοι οι χριστιανοί θα γίνουν Ορθόδοξοι. Που δεν υπάρχει. Θα γίνει ποτέ ο Πάπας Ορθόδοξος? Θα αφήσει το πρωτείο, το αλάτιτο και όλες τις πλάνες του? Σε καμία περίπτωση. Αλλά εγώ σας λέω τι γίνεται. Ναι, οι μουσουλμάνοι θα γίνουν και αυτοί Ορθόδοξοι πώς? Τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια. Οι βουδιστές πώς θα γίνουν, με το ζόρι? Μα αν γίνουν με το ζόρι επειδή το θέλει ο Θεός και με τη βία, τότε έπρεπε γιατί να μην το έκανε πριν 500, πριν 1000, πριν 2000, πριν 5000 χρόνια. Και να είμαστε όλοι από την αρχή Ορθόδοξοι και να τελείωνε η ιστορία. Και να μην είχαμε το προβλήματα, ούτε δυσκολίες, ούτε κυνηγητά, ούτε διαβόλους και τριβόλους, γιατί λένε κιόλας ότι θα δεθεί ο διάβολος. Και δεν θα υπάρχει ούτε διάβολος, ούτε αμαρτία, ούτε τίποτα κλπ. Πράγματα δηλαδή τα οποία αν είχα το χρόνο να σας αναπτύξω θα βλέπατε πόσο αστεία, πόσο γελία, πόσο παιδαριώδη και πόσο αθεολόγητα και ανορθόδοξα είναι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είπε μεν ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αλλά λέει εις μαρτύριον πάση της έθνης, δηλαδή εις μαρτυρία. Απλώς θα το γνωρίσουν και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Και το παίρνει οι Άγιοι το χωρίο αυτό.
Πάμε να δούμε, όχι πώς το ερμηνεύει ο πατήρ Μάξιμος. Για να δούμε, βρε παιδιά, ελάτε εδώ αδερφοί αγαπημένοι, οι αναλαμπιστές. Ελάτε εδώ. Λέτε το χωρίο αυτό σημαίνει αυτό. Ωραία. Ποιος το έχει ερμηνεύσει το χωρίο αυτό? Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Κύριος, ο Άγιος Πάδρας. Ωραία, πάμε να δούμε οι Άγιοι αυτοί. Το λένε αυτό πράγμα? Πουθενά. Εγώ πήγα, το ψάξα. Δεν υπάρχει. Τι λένε οι Άγιοι? Λένε ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις όλη τη γη και όχι όλη τη γη με την έννοια που φανταζόμαστε εμείς. Έτσι, γιατί και οι Απόστολοι λέει το Ευαγγέλιο ότι σπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγος αυτό και τα ρήματα, αυτό σπάσαν την οικουμένη. Ναι, πήγαν οι Απόστολοι σε όλη τη γη, σπάσαν τη γη λέει, εξήλθεν ο φθόγος αυτό. Και τα ρήματα αυτό σπάσαν την οικουμένη. Οι Απόστολοι πήγαν σε όλη την οικουμένη, σας ερωτώ. Όχι. Πήγαν σε όλη τη γη? Όχι. Μα λέει η Γραφή, σπάσαν την γη. Εις όλη τη γη. Είναι ένα σχήμα υπερβολής. Λέει, το λέει αυτό υπερβάλλοντας η έγραφη για να τονίσει κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέει σπάσαν τη γη, σπάσαν την οικουμένη, πήγαν σπάσαν την γη, σπάσαν την οικουμένη Απόστολοι. Έτσι και εδώ. Όταν λέει θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την γη, σε όλη την οικουμένη, δεν εννοεί ότι όλοι, σε όλη τη γη, στο παραμικρό χωρίο θα πάει κλπ. Μπορεί και να πάει, αλλά μπορεί και να μην πάει. Μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, στα 800. Αν πούμε παράδειγμα ότι είναι 1000 μέρη σε όλη τη γη, μπορεί να πάει στα 800, μπορεί να πάει στα 900, μπορεί να πάει στα 950, στα 980. Αλλά είναι αδύνατο να πάει παντού. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά και παντού να πάει δεν σημαίνει ότι θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό λένε οι Άγιοι. Ότι δεν θα πιστέψουν, αλλά είναι εις μαρτύριο. Θα ακούσουν οι άνθρωποι και όσοι θέλουν θα πιστέψουν. Όσοι δεν θέλουν είναι δικαίωμά τους. Οι άλλοι βεβαίως, το άλλο σημείο που χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι εδράζονται και στηρίζονται, που φυσικά έτσι ξέρετε την αγάπη μου για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, τους αγώνες μας κλπ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αγαπάμε την Ελλάδα μας και αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για αυτή κλπ. Αλλά άλλο το ένα και άλλο να τρελαθώ επειδή είμαι και Έλληνας και να φαντάζομαι πράγματα τα οποία ουδέποτε θα συμβούν επειδή εγώ ξέρω, εγώ πιστεύω κάποιους τρίλους ή κάποιους ευσεβείς φόβους ή κάποια παραμύθια κλπ. Και θα λάμψει ο ελληνισμός και μέσω του ελληνισμού μάλιστα κιόλας, έτσι. Όχι θα λάμψει η ορθοδοξία και επειδή είμαστε και Έλληνες θα λάμψει, θα φανούν και οι Έλληνες. Αλλά εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε Έλληνες και είμαστε ο περιούσιος λαός, άλλη πλάνη. Άλλη πλάνη. Όπου να πιάσει κανείς και που να τελειώσει. Δεν μπορώ. Είναι πολλά. Έτσι, άλλοι πλάνοι. Εδώ κοντεύουν πλέον, τον έχουν βγάλει. Το Χριστό τον έχουν βγάλει οι Έλληνα. Η Γραφή που ξεκινάει το πρώτο Ευαγγέλιο. Βίβλος Αβραάμ, Ιού, Βίβλος Ιησού Χριστού, Ιού Αβραάμ, Ιού Δαβίδ. Λέει λοιπόν η Γραφή το πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο στίχος. Βίβλος Ιησού Χριστού, Ιού Αβραάμ, Ιού Δαβίδ. Και αυτή είναι όχι, ήταν Έλληνας, λέει ο Χριστός. Έχουμε Κυριακή των Αγίων Προπατώρων που γιορτάζουμε Αδάμ μέχρι Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ κλπ. Και αυτοί λένε όχι, είναι κλπ. Γιορτάζουμε περιτομή του Χριστού 1η Ιανουαρίου. Περιτομή κάνουν οι Έλληνες περιτομή. Και αυτοί λένε όχι, ήταν Έλληνας ο Χριστός. Η Παναγία μας, ωραία, ο Χριστός ήταν Έλληνας. Η Παναγία μας ήταν Ελληνίδα και αυτή. Μα αφού ο Ιωσήφ ήταν και αυτός Έλληνας ήταν. Μα αφού οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να παντρευτούν άλλες φυλές μεταξύ τους. Αν ήταν η φυλή του Ιούδα, έπρεπε ο άντρας να πάρει μια γυναίκα από τη φυλή του Ιούδα. Απαγορευόταν να πάρει πάλι φυλή. Αν ήταν του Δαβίδ, έπρεπε να πάρει τη φυλή του Δαβίδ. Από τον Λεβί, από τη φυλή του Λεβί. Ο Ιωσήφ ο Μνήστρο τι ήταν? Δεν ήταν από τη φυλή του Δαβίδ. Άρα και η Παναγία μας ήταν και αυτή από τη φυλή του Δαβίδ. Άρα ο Μνήστορας λοιπόν από τη φυλή του Δαβίδ. Η Παναγία μας από τη φυλή του Δαβίδ, ο Χριστός Έλληνας. Μόνο ένα. Τι να πω, να πω χαζός, ανόητος, ό,τι θέλετε πείτε κλπ. Μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Κι όμως λοιπόν, φτάνω στο σημείο, οι Έλληνες λέει θα λάψουν κλπ, θα κατακτήσουν τον κόσμο, θα λάψει ο ελληνισμός και μέσα τον ελληνισμό και η ορθοδοξία. Και πού το βρείτε παιδιά αυτό, πού το βρήκατε? Α, το λέει η Εγγραφή λέει. Πού το λέει η Εγγραφή? Να λέτε, θυμάστε λέει εκεί, στο κατά Ιωάννη, που λέει ότι όταν μιλούσε ο Χριστός στους μαθητές του, πήγαν οι μαθητές του και του είπε, ο Φίλιππος με τον Ανδρέα και του είπα, σε ζητούν λέει κάτι Έλληνες. Και είπε ο Χριστός, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Να, βλέπεις, λέει. Μόλις πήγαν οι Έλληνες στον Χριστό, είπε ο Χριστός, ελήλυθεν η ώρα, ήρθε η ώρα. Ήταν Έλληνες. Πώς? Ήταν Έλληνες. Αμφιβάλλω. Πώς?
Όχι, ήταν Έλληνες, τώρα να ρωτήσω. Γιατί πηγαίνανε να προσκυνήσουν στον ναό? Έτσι, αυτό θα πω τώρα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, πατήρι Μεφτάλης. Γιατί πηγαίνανε να προσκυνήσουν στον ναό του Σολομώντα. Οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτροι. Και λέει το Ευαγγέλιο, ήρθαν Έλληνες να προσκυνήσουν στον ναό του Σολομώντα. Μήπως ήταν Ελληνοεβραίοι. Μήπως ήταν Ελληνοεβραίοι. Ήτανε, το λέει το Ευαγγέλιο, έχει δίκιο ο Πατυνεκτάρους, ήτανε προσήλυτη, λέει, στον Εβραϊσμό, στον Εβραϊσμό. Ήτανε δηλαδή Έλληνες στην καταγωγή, μεν, αλλά όμως είχαν ασπαστεί την Εβραϊκή, την Ουδαϊκή την σχέση και πήγαινε να προσκυνήσουν στον ναό του Σολομώντα. Έτσι. Οι Εβραίοι εκ Θεσσαλονίκης. Οι Εβραίοι εκ Θεσσαλονίκης, ακριβώς, ναι. Έτσι λοιπόν, να λέει, το λέει το Ευαγγέλιο. Μα εκεί ο Χριστός. Άρα στην ουσία δεν ήταν Έλληνες. Στην ουσία δεν ήταν Έλληνες, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ παίρνω το δεδομένο, προσέξτε. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό που είπε ο Πατήρ Νεκτάρης, που είναι πολύ σωστό και καλώς το τόνισαμε, το τόνισε. Έτσι, δεν στέκομαι εκεί. Γιατί? Γιατί πάω στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι ο Χριστός, όταν είπε «Λύλιθεν Ιώ να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», για ποιον το είπε, για τους Έλληνες? Φυσικά και όχι. Εγώ σας παίρνω σαν δεδομένο ότι ήταν Έλληνες. Δεν το αφισβητώ. Που ήταν προσήλυτοι Εβραίοι. Έτσι. Αλλά εγώ σας φέρω σαν δεδομένο ήταν Έλληνες. Πολύ ωραία. Ο Χριστός όμως τι είπε εκεί? Πάμε αυτό που λέει ο Φίλιππος. Γινώσκης, που είπε ο Απόστολος Φίλιππος. Γινώσκης, αναγινώσκης. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Είπε. Και εγώ τους ρωτάω, καταλαβαίνετε αυτά που διαβάζετε? Και να πάμε λοιπόν να δούμε οι Άγιοι πάλι πώς ερμηνεύουν το χωρίο. Και πάμε και βλέπουμε τι. Ότι ο Χριστός όταν είπε «Λύλιθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», τι εννοούσε? Εννοούσε ότι έφτασε η ώρα να ξεκινήσει πλέον τη σταυρική του θυσία, το πάθος του. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε τι έλεγε? Έλεγε «Ούπο ήρθε η ώρα». «Ούπο εκεί η ώρα». Δεν ήρθε η ώρα. Δεν έφτασε η ώρα. Θυμάστε όταν πήγε η Παναγία μας στο γάμο της Κανά, που του είπε να κάνει το θάμα και του είπε, έτσι είπε, «Ούπο ήρθε η ώρα». Ήρθε κάτι άλλο. «Ούπο ήλθεν η ώρα». Τότε όμως είχε έρθει η ώρα. Ποιο? Το λέει αμέσως παρακάτω. Επόμενο στίχος δηλαδή, εκεί στο Ευαγγέλιο διαβάστε. Ότι αν ο σύντος, λέει, δεν πέσει και δεν φαρθεί μέσα στη γη, δεν φέρνει μεγάλο καρπό, πολύ καρπό. Έτσι και εγώ, λέει, εάν δεν πεθάνω εννοούσε ο Χριστός, έτσι δεν πρόκειται να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Αυτή η ώρα ήρθε. Όχι ότι οι Έλληνες θα δοξάσουν τον Θεό και τον Χριστό κλπ. Και γι' αυτό το είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα. Όλα αυτά όμως υπάρχουν μέσα στο βιβλίο αναλυτικά και θα τα διαβάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες. Και χρησιμοποιούμε βέβαια και άλλα πράγματα που δεν έχουμε το χρόνο να τα αναπτύξουμε. Το «Ελθέτου η Βασιλεία μου στο Πάτερ ημών» κλπ. «Ελθέτου η Βασιλεία». Έτσι, «Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου». «Ελθέτου η Βασιλεία σου». Να λέει, βλέπεις, «Ελθέτου η Βασιλεία σου». Πού? Στη γη. Μα ο Χριστός όταν ζούσε, τι έλεγε? «Η Βασιλεία δική μου δεν είναι σε αυτή γη. Ούτε στη Βασιλεία δική μου εδώ, αλλά στον ουρανό». Είπε και στον άλλο ότι άμα ήθελα να καλέσω, λέει, μάλλον δεν ταιριάζει εδώ πέρα αυτό κλπ. Έτσι, ή ούκαι έχουμε νόδε μένους απόλυτη, τι μέλους αν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα, τι μέλους επιζητούμε. Ποια λοιπόν λάμψη της Ορθοδοξίας, ποιος ελληνισμός και ποια βασιλεία, είτε του Χριστού, του Ιδίου που λένε κάποιοι από αυτούς, και το λένε και αυτού οι Ορθόδοξοι χιλιαστές, μια μέσω βασιλεία 30-33, είτε κάποιος εκπρόσωπος του Χριστού. Ή εισταλμένος ή απεσταλμένος του Χριστού. Γιατί υπάρχει ένα χάος σε αυτές όλες τις θεωρίες. Η μία συγκρούνται με την άλλη, όπως θα δείτε μέσα στο βιβλίο. Ο ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει κάτι άλλο. Ο ένας λέει, ξέρω εγώ, για 30 χρόνια, ο άλλος λέει για 70, ο άλλος λέει για 80, ο άλλος λέει για 100, ο άλλος λέει για 1000 θα βασιλεύσει ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Ο ένας λέει ότι αυτό θα γίνει πριν τον Αντίχριστο, οι άλλοι λένε θα γίνει μετά τον Αντίχριστο. Ο ένας λέει θα πει ο βασιλιάς Ιωάννης ο Βατάζης. Μιλάμε τώρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα πράγματα, αυτές τις φεδρότητες. Οι άλλοι λένε θα έρθει, λέει, ο Κωνσταντίνος, ο παρμαρωμένος βασιλιάς. Κάποιοι άλλοι λένε θα έρθει, λέει, ο βασιλιάς Επιπενίας. Κάποιοι άλλοι ο ένας. Τρέλα δηλαδή, σχιζοφρένεια. Στην κυριολεξία. Έτσι λοιπόν, το ελθέτω η βασιλεία σου, τίποτα στο Πάτερ ημών, τίποτα, όπως λένε οι Άγιοι μας, και ειδικά ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής που έχει κάνει ερμηνεία ειδική στο Πάτερ ημών, έτσι. Τίποτα στο Πατέρ ημών δεν είναι γήινο, δεν είναι υλικό, τίποτα. Τα λέμε τίποτα, τίποτα. Όλα είναι πνευματικά. Δεν έχω το χρόνο να σας τα αναφέρω. Λοιπόν, και κάποια άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούν, έτσι όπως το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που μιλάει για τα χίλια έτη και άλλα και άλλα και άλλα, τα οποία θα τα διαβάσετε όλα αναλυτικά. Και έρχομαι σε κάτι τελευταίο και με αυτό θα κλείσω σε 5 λεπτά με τη βοήθεια του Θεού. Παραλαμβάνω, έτσι. Αυτά είναι λίγα από αυτά που είχα σκοπό να σας πω και
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλές ώρες για το θέμα αυτό, αλλά το βιβλίο τα λέει όλα, αναλυτικά. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι, που το ξεκινήσαμε να το αφήσαμε στη μέση. Μα τελικά υπάρχουν και σύγχρονοι γέροντες, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, έτσι, που λένε, γνωστά ονόματα, μεγάλα ονόματα, που λένε ότι θα λάμψει η Ορθοδοξία, θα πάρουμε την πόλη κλπ. Μεγάλα ονόματα, γνωστά ονόματα. Άλλοι έχουν κοιμηθεί, άλλοι είναι εν ζωή. Και λένε τώρα κάποιοι, δικαιολογημένο σε έναν βαθμό, μα είναι δυνατόν να το λένε τόσοι σύγχρονοι γεροντάδες και άγιοι γεροντάδες και μεγάλοι και να έχουν πέσει έξω, άγιοι και να πέφτουν έξω, να κάνουν λάθος. Και γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο υπάρχει αναλυτικά μες στο βιβλίο βέβαια, έτσι θα σας πω μόνο την ουσία. Γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι οι Άγιοι μας αλάθητοι? Κάνουν λάθη οι Άγιοι μας? Ναι ή όχι, μπορούν να κάνουν λάθη? Φυσικά και ναι. Ποιος είναι αλάθητος? Ένας. Ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός μας. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ουδής άνθρωπος επί της γης αλάθητος. Όταν λέμε ουδής, ουδής. Ουδής. Κανένας. Όσο ψηλά και αν έχει φτάσει και όσο αγιότητα πνευματική και να πέφτησε. Και υπάρχουν όχι ένα, όχι πέντε, όχι δέκα, όχι πενήντα, όχι εκατό, χιλιάδες παραδείγματα Αγίων. Και όταν λέμε Αγίων, όχι μικρών Αγίων, γιατί υπάρχουν μικροί Άγιοι, υπάρχουν και μεγάλοι Άγιοι. Υπάρχουν μικροί μάρτυρες, υπάρχουν και μεγαλομάρτυρες, έτσι. Δεν μπορεί όλοι να είναι σε μια ευθεία, υπάρχει μικρός αστέρας και μεγάλος αστήρας. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν μεγάλοι Άγιοι, Μέγας Βασίλειος, Χρυσόστομος, Άγιος Μάξιος Φολογητής, που κάναν Άγιοι, σας τα αναφέρω μέσα στο βιβλίο, το διαβάστε. Έτσι, ο Άγιος, υπάρχουν ακόμα οι Απόστολοι που θεωρούνται και θεόπνευστοι. Και είναι θεόπνευστοι οι Απόστολοι. Να δείτε πόσο πολύ παρεξηγημένα είναι κάποια πράγματα. Είναι ποτέ δυνατόν ένας Απόστολος να κάνει λάθος? Τι λέτε εσείς με τη λογική σας? Δεν είναι δυνατόν. Έτσι δεν είναι? Ο Απόστολος Πέτρος μπορεί να κάνει λάθος? Τι λέτε εσείς? Φυσικά και όχι. Ο Απόστολος Παύλος, φυσικά και όχι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φυσικά και όχι. Γιατί αν αποδείξουμε ότι ένας Απόστολος μπορεί να κάνει λάθος, μετά περιτέθηκε κάθε συνέχεια και συζήτηση για να αποδείξουμε ο τάδε Άγιος, έστω και αν είναι ο Χρυσόστομος, μπορεί να κάνει. Αφού κάνει ο Απόστολος, δεν θα κάνει ο Χρυσόστομος? Και αν αποδείξουμε ότι κάνει Απόστολος και κάνει ο Χρυσόστομος, τότε δεν θα κάνει λάθος και ένας σύγχρονος γέροντας και Άγιος? Φυσικά και ναι. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν έκανε λάθος? Φυσικά και έκανε λάθος. Το λέει η Γραφή? Φυσικά και το λέει η Γραφή. Πήγατε στις πράξεις να το δείτε. Έτσι που λέει ότι ήρθαν σε σύγκρουση ο Πέτρος με τον Παύλο. Γιατί? Γιατί ο μεν Παύλος έλεγε όχι στην περιτομή των χριστιανών, των εξεθνών ορθοδόξων χριστιανών, και ο Πέτρος έλεγε, εμένοντας την παλιά παράδοση της Παλιάς Διαθήκης, να κάνουν περιτομή στους χριστιανούς. Και ο μεν Παύλος έλεγε όχι στην περιτομή, ο δο Πέτρος έλεγε ναι στην περιτομή. Ένας από τους δυο είχε τι? Λάθος. Άδικο. Δεν μπορεί να είχαν και δύο. Ο ένας λέει να έλεγε ναι στην περιτομή, ο άλλος όχι, και να είχαν και δύο δίκιο. Φυσικά ο ένας έκανε λάθος. Και γι' αυτό έγινε και η πρώτη Αποστολική Σύνοδος για το θέμα αυτό, που επικύρωσε τη γνώμη του Αποστόλου Παύλου και όντως έτσι είπε ότι όχι, δεν πρέπει να κάνουμε περιτομή, γιατί η περιτομή ήταν τύπος, προτύπωση του βαπτίσματος και εμείς έχουμε πλέον το βάπτισμα το δικό μας κλπ. Είχε όμως άδικο Πέτρος. Αν ένας Απόστολος λοιπόν είχε άδικο, είχε λάθος και έσφαλε, πόσο μάλλον οποιοδήποτε μεγάλος Άγιος, έτσι και πόσο μάλλον οι σύγχρονοι γεροντάδες. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ηλίου φαϊνότερο ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι, αν όχι παραμύθια της Χαλιμάς, επιτρέψτε μου τον όρο, έτσι, είναι ευσεβείς πόθη, είναι θρύλοι, οι οποίοι καλλιεργήθηκαν, όπως θα δείτε, μέσα στην Τουρκοκρατία, στα 400 χρόνια της σκλαβιάς των Ελλήνων, που ήθελαν κάποιοι, ίσως και με καλή πρόθεση, όχι ίσως, σίγουρα με καλή πρόθεση, να αναπτερώσουν το
ηθικό, το πεσμένο ηθικό των Ελλήνων, έτσι και είπανε αυτό το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας στάνε, θα πάρουμε την πόλη, θα πάρουμε τα Μεγάλα Σοφιά, θα ξαναγίνουμε αυτοκρατορία κλπ. Κλπ, κλπ, κλπ. Που όλα όμως αυτά, έτσι, και από εκεί βγήκαν και οι θρύλοι με το μαρμαρωμένο βασιλιά, με τις κλειστές πόρτες, με τα μισοτριγανισμένα ψάρια, με και ίδια πράγματα. Που όλα αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας, της σφαίρας του θρύλου, των παραμυθιών, των ευσεβών πόθων στην καλύτερη περίπτωση. Σε καμία περίπτωση της πραγματικότητας και της θεολογικής ορθότητας. Εύχομαι το βιβλίο που αξίζει πράγματι να το διαβάσετε, να το μελετήσετε, για να συνειδητοποιήσετε κι εσείς ότι όλα αυτά είναι πλάνη, όλα αυτά είναι ψεύδι, όλα αυτά είναι μια μεγάλη απάτη του διαβόλου. Γιατί? Διότι άλλα είναι διαφορετικά να ξέρει κανείς τι ξημερώνει και να προετοιμαστεί καταλλήλως και διαφορετικά να πιαστεί στον ύπνο. Στον ύπνο. Ο διάβολος λοιπόν θέλοντας να κρατήσει στον ύπνο τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στα έσχατα χρόνια στην περίοδο του Αντικρίστου, τους έβαλε και φυσικά όχι τελευταία στιγμή γιατί δεν θα έπιανε, δούλεψε πολλά χρόνια πριν, έτσι. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Ενεργείται χρόνια. Έτσι ο διάβολος κάνει τη δουλειά του. Και υπάρχουν νοθευμένα κείμενα και εδώ υπάρχουν απόκριφα Ευαγγέλια, υπάρχουν απόκριφες επιστολές, υπάρχουν ψευδεπίγραφα κλπ. Κλπ. Ακριβώς για να νοθεύσει την αλήθεια ο διάβολος και τα όργανα του, για να μην μπορούν οι χριστιανοί να δούνε πού βρίσκεται το φως και η αλήθεια και πού το ψέμα και η πλάνη κλπ. Έτσι λοιπόν για να ξεγελάσει τους ανθρώπους, ιδιαίτερα της περιόδου της εποχής του Αντιχρίστου, τους έβαλε αυτή και τους καλλιέργησε την θέση αυτή και την άποψη και την θεωρία της αναλαμπής Ορθοδοξίας και της θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, για να τους κρατάει σε ύπνο, σε ύπνωση και να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν και άλλα να περιμένουν και άλλα να έρθουν. Για να μην σας πω που το απέφχομαι, έτσι, που το απέφχομαι ειλικρινά, ότι εάν κάποιος που είναι πολύ αυτοί, μην νομίζετε να αστεί αυτό το πράγμα, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι αυτοί και είναι και μεγάλοι θεολόγοι. Πολύ μεγάλοι και παπάδες, γνωστοί κλπ. Και αρχιερείς. Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή έχει βγάλει ρίζες βαθιές μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Ορθοδοξία. Αυτή η πλάνη, αυτή η θεωρία. Πολλοί είναι, χιλιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Για να μην σας πω λοιπόν που το απέχομαι, ότι όλοι αυτοί που είναι με παροπίδες και το έχουν πιστέψει ακράδαντα και δεν θέλουν να δουν το φως και την αλήθεια, ούτε θέλουν να ακούσουν τίποτα άλλο εκτός από αυτό, να μην σας πω ότι αφού περιμένουν κάποιο βασιλιά να τους οδηγήσει και να τους σώσει και να τους φέρει γαλήνη, ειρήνη, ηρεμία κλπ. Ότι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Γιατί ως τέτοιος θα έρθει αυτός. Σαν βασιλιάς που θα φέρει παγκόσμια ειρήνη. Έτσι. Πολύ εύκολα λοιπόν ένας που πιστεύει όλα αυτά να προσιλώσει τον εαυτό του και να χειραγωγήσει προς την κατεύθυνση αυτή να αποδεχθεί ένα τέτοιον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν το καινούργιο αυτό βιβλίο, η πόλη, που έχει τίτλο «Η πόλη, η Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας», να βοηθήσει και να ξεδιαλύνει όλη αυτή την πλάνη και την απάτη του διαβόλου και να οδηγήσει σε ευδίους και καθαρούς λιμένας, έτσι, τις ψυχές σας και το μυαλό σας και το νου σας, για να μπορέσετε να δείτε την πραγματική αλήθεια, το φως, και να μην φύγετε και να μην παρεκκλίνετε στα ψεύδη και σε δηλητηριώδη νερά, τα οποία θα σας δηλητηριάσουν την ψυχή, το νου και το σώμα σας με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτά σχετικά με το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ που ήρθατε και στην φετινή μας εκδήλωση και μας τιμήσατε όλοι σας. Ευχαριστώ για την μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια, τα 18 χρόνια, είτε κάποιοι από εσάς είναι και τα 18, είτε λιγότερα, είτε από ελάχιστους μήνες κλπ. Όλοι για μας αξίζει το ίδιο και εύχομαι σε όλους σας ο Θεός και σε εσάς τους ίδιους και στις οικογένειές σας να χαρίζει την πραγματική ειρήνη. Έτσι, όχι αυτή την ειρήνη που έρχονται κάθε χρόνο οι άνθρωποι, έχουμε να έχουμε ειρήνη, χαρά, ευτυχία κλπ. Καλή χρονιά κλπ. Και βλέπετε ότι είναι κούφιες ευχές, δεν πιάνουν και πάνε το κακό στο χειρότερο. Γιατί λείπει η πραγματική ειρήνη. Ποιος είναι η πραγματική ειρήνη και η χαρά και ευτυχία? Ο Χριστός μας. Αν βάλουμε τον Χριστό μέσα στην ψυχή μας, όλοι μας, πρώτος εγώ, έτσι, και τηρούμε και εκτελούμε το θέλημά του και τις συντολές του, θα αλλάξουν όλα και μέσα μας και έξω μας, θα δούμε
την πραγματική αλήθεια καταλαβαίνουμε αμέσως, έτσι αμέσως, που βρίσκεται το φως και που βρίσκεται η αλήθεια, γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι ο βοσκός σας, ο ποιμένας σας. Έτσι τα πρόβατα, τα αιμά, θα με ακούσουν, θα με καταλάβουν. Τα αιμά όμως, ξέρετε ο βοσκός, άμα σφυρίξει στα πρόβατά του φωνάξει, έρχονται, άμα σφυρίξει σε άλλα πρόβατα, τίποτα. Άμα σφυρίξει άλλος βοσκός στα πρόβατα αλλού βοσκού, δεν τρέχει κανένα. Όσοι λοιπόν είμαστε πραγματικά παιδιά του Χριστού και ανήκουμε στο πίμνιό του, στο πραγματικό πίμνιό του, στο πραγματικό πίμνιο, έτσι, πολλά θα μπορούσα να πω τώρα, το αφήνω, έρχονται πολλά στο μυαλό μας στιγμή, δεν μπορώ να τα αναπτύξω. Στο πραγματικό ποιμνιό του λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έτσι θα ακούσουν τη φωνή του από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι από τον πατέρα Μάξιμο, είτε από τον πατέρα Νεκτάριο, είτε από μια απλή γυναίκα, είτε από ένα τραπέζι. Θυμάστε εδώ μίλησε μέσα από τον Βαλάμ, την όνο του Βαλάμ, από ένα ειδωλολάτρη, μάγο, έτσι και από ένα γαϊδούρι. Εδώ μίλησε μέσα από τον Καϊάφα, εδώ μίλησε από ένα ιερέα των ειδώλων, τον πεθερό του Μωυσή. Έτσι, μιλάει οπουδήποτε ο Θεός όταν θελήσει και όπου θελήσει. Γι' αυτό εύχομαι λοιπόν η πραγματική ειρήνη, η χαρά και η ευτυχία του Χριστού μας να είναι σε όλους σας και στις οικογένειές σας και να σας αξιώσει να χαρείτε και την αιώνια ζωή, αλλά έτσι και να σας δυναμώσει για τα δύσκολα χρόνια τα οποία θα ζήσουμε. Παραλαμβάνω και εδώ κλείνω οριστικά. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούμε. Δεν ξέρω αν θα ξανακάνουμε εκδήλωση, μπορεί να υπάρχουμε, μπορεί και να μην υπάρχουμε, μπορεί να το επιτρέψει ο Θεός, μπορεί και όχι. Ούτως ή άλλως πάντως, έτσι ό,τι και αν γίνει, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και ο ένας να προσέχει για τον άλλο όπου και αν βρίσκεται και ελπίζω ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη. Το χρόνια πολλά βέβαια εννοείται για την αιωνιότητα, έτσι, γιατί για το εδώ μας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Λοιπόν, τώρα να δώσουμε τα βραβεία. Διοικητικό συμβούλιο δίπλα μου παρακαλώ. Και να ξεκινήσω από τον γνωστό και αγαπητό και φίλτατο και αγωνιστή και πολλούς άλλους τίτλους, τον Αρσολογιώτο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριου Μουρατσιώτη, ως Μέγας Ευεργέτης και Λωρητής. Καθώς και προς την Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ. Η αλήθεια είναι μία, ότι αν δεν ήταν ο πατήρ Νεκτάριος, κυρίως όλα αυτά τα χρόνια, να με στηρίζει, να με αγαπάει, να με βοηθάει και ηθικά και πνευματικά και με τις συμβουλές τους, αλλά και υλικά και αυτός και η μονή του, έτσι θα ήταν πολύ δύσκολα και για μένα και για τον σύλλογό μας. Ένα θερμό χειροκρότημα στον πατέρα Νεκτάριο και την Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ. Να ευχαριστήσω, αν και εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας και θεωρούσαμε, αδέλφια μου, ότι τόσο η πνευματική βοήθεια, δεν ξέρω αν πήρε από εμένα ο πατήρ Μάξιμος πνευματική βοήθεια, αυτό το γνωρίζει ο ίδιος, αλλά υλική βοήθεια είναι η αλήθεια ότι πήρε και ούκο λίγα. Αλλά δεν ήταν δικά μου. Ο Θεός μου τα έστελνε να χτίζω το μοναστήρι, δύο μοναστήρια που χτίσαμε, και με τη βοήθεια του Θεού εκατομμύρια μου στέλνε τότε και εκατομμύρια μοίραζα. Και μέσα σε αυτόν που πήρε κάποια εκατομμύρια ήταν και ο Μάξιμος. Να μπορεί να κάνει τη δράση του και άλλα μοναστήρια. Και άλλα πτωχά μοναστήρια, φτωχοί άνθρωποι που χάναν τα σπίτια τους, τότε μπορέσαμε και τους πληρώναμε τα δάνεια. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ που δόριζα από αυτά που μου έστειλε ο Θεός, δεν έχουμε τώρα να βάλουμε ούτε πετρέλαιο εμείς. Δεν πειράζει. Πήραμε ξυλόσωπες. Πήραμε ξυλόσωπες. Και ετοιμάζομαι ήδη, είπα στους πατέρες, να πάρουμε και τις παλιές τις λάμπες πετρελαίου, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ να πληρώνω σε λίγο το ρεύμα. Βρισκόμαστε υπό πτώχευση σαν μοναστήρι.
Είμαστε 20 άτομα και άλλες 20 περίπου οι μοναχές που έχω στο άλλο μοναστήρι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μόνο στο φαγητό 40 άτομα μεσημέρι βράδυ. Μπορείτε να το καταλάβετε. Έτσι λοιπόν, πατέρα Μάξιμε, μην ευχαριστείς το μοναστήρι μας που σε βοήθησε για τα χρήματα τα οποία σου δίναμε και δίναμε και αλλού όπου μπορούσαμε. Ήταν αυτού του κόσμου, του καλού κόσμου που μας εμπιστεύτηκε και συνεχίζει να μας εμπιστεύεται. Εγώ θα συμφωνήσω πάνω κάτω σε όλα αυτά τα οποία είπε ο πατήρ Μάξιμος για την αναλαμπή της Ορθοδοξίας, γιατί και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όπως κάποιοι γράψαν το Ευαγγέλιο του Ιούδα, θα το είχατε ακούσει που λέγανε το Ευαγγέλιο του Ιούδα, όπως επίσης υπάρχει το Ευαγγέλιο του Θωμά. Έχουν βρει και ένα Ευαγγέλιο της Μαρίας της Μαγδαληνής, τα οποία έχουν από κάτω τις υπογραφές Μαρία η Μαγδαληνή, σύζυγος του Ιησού. Έχει από κάτω Θωμάς, ο Απόστολος, εις εκ των διδήμων. Λοιπόν, αυτά τα Ευαγγέλια τα έγραψαν Εβραίοι για να μπερδέψουν εκείνα τα χρόνια τους πρώτους χριστιανούς και πλαστογραφούσαν τις υπογραφές των Αποστόλων. Και έτσι κυκλοφορούσε το αληθινό Ευαγγέλιο, αλλά ταυτόχρονα κυκλοφορούσε και ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο. Και έτσι οι χριστιανοί πάθαιναν μία σύγχυση, να μην ξέρουν πού είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που μας είπε ποια είναι τα σωστά Ευαγγέλια και ποια είναι τα ψευδεπίγραφα, εκείνα δηλαδή που έχουν ψεύτικες υπογραφές από κάτω. Και έτσι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μας κατοχύρωσε οι Άγιοι Πατέρες και είναι αλήθεια. Όμως, στην περίοδο της τουκοκρατίας έγινε το ίδιο και με τους Αγίους. Δηλαδή, ενώ μέσα στα κείμενα, στο βίο των Αγίων, του Αγίου Ανδρέου του Καταχριστών Σαλού ή του Αγίου Κοσμά, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και οι προφητείες όλες αυτές είναι ότι θυμάται ο παππούς που άκουσε από τον παππού του. Και αν το θυμάται καλά. Αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε ο πατήρ Μάξιμος, θεωρώ εγώ ότι ή κάποιοι το έκαναν μέσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας για να εμψυχώσουν τους Έλληνες, όπως κάναμε το 40, ενώ χάναμε τη μάχη, άκουγε στο ραδιόφωνο και έλεγε «Τώρα πήραμε το Τεπελένι, τώρα προχωρούμε προς την Πρεμετή, τώρα μπαίνει ο στρατός μας Αγίου 40». Και εμείς χάναμε τη μάχη για να εμψυχώνει το λαό σου. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάνεις αυτό το πράγμα. Ίσως έτσι κάνανε και εκείνα τα χρόνια για να κρατήσει ο Έλληνας. Ή, όπως είπε, δάχτυλοι σιωνιστικοί και Εβραίοι πρόσθεσαν στους Αγίους. Αυτή είναι η πιο επικρατέστερη άποψη. Εμείς όποια ώρα και αν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αρκεί να έχουμε αυτό που είπε. Να είμαστε έτοιμοι. Χρόνια πολλά, είτε επί της γης, είτε εν ουρανής. Ευχαριστώ για το βραβείο. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού τη σημερινή μας εκδήλωση, που είχε, όπως είδατε, και την κοπή Βασιλόπιτας και την παρουσίαση του νέου βιβλίου μας, που ελπίζω να σας αρέσει και να μείνετε ευχαριστημένοι. Όσοι δεν προλάβετε να το πάρετε πριν, να το υπογράψω, γιατί περνούσε η ώρα και είχα ήδη κουραστεί και έπρεπε να ξεκινήσουμε και το έχετε αγοράσει, θα είμαι εδώ αρκετή ώρα όσο χρειάζεται για να σας γράψω έτσι μια ευκούλα μέσα στο βιβλίο να την έχετε. Και όσοι δεν το πήρατε, πάτε. Λέει ο Πάτερ Νεκτάριος, υποβολέας. Δεν το λέω, άστο. Λοιπόν, εύχομαι ολόψυχα μέσα από την ψυχή μου να είστε πάντα καλά όλοι σας που ήρθατε σήμερα και μας θυμίσετε για άλλη μια ακόμη φορά. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθήσατε και σταθήκατε όλα αυτά τα χρόνια. Μια μικρή ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης και ένας φόρος τιμής απονείμαμε το τιμητικό δίπλωμα. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Σας άρεσε, το είδατε καθόλου, είναι ωραίο? Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη, την Ιερά Μονή του Αγίου Σεραφείμ και
Σαρόφ και Αυγουστίνου, την Ιερά Μονή της Νικοφοδορίδου, τον πατέρα Κωνσταντίνο και όλους σας έναν ένα ξεχωριστά που ήρθατε και παρευρεθήκατε σήμερα στην εκδήλωσή μας. Να είστε όλοι καλά. Να ψάλλουμε όλοι το πολιτήριο του Αγίου Κοσμά και να φύγουμε. Παρακαλώ το πολιτήριο του Αγίου Κοσμά όλοι μαζί και να φύγουμε. Ναι, Θείας πίστεως διδασκαλία κατεκόσμησας την Εκκλησία ζήλωτης των Αποστόλων γενόμενος τίγαρ τη Θεία αγάπη τερουμένος Ευαγγελίου των Λόγων διέσπειρας Κοσμά ενδόξε Χριστό τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σωτών Ειρήνης. Καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.